σήμερα αυτή. Ούτε ήξερα με τι θα ξεκινήσουμε. Τι ωραία, τέλεια! Πολύ ανεβαστικά. Καλό μας μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, είναι Παρασκευή και 13. Όχι, δεν το ξέραμε. Μόνο το Παρασκευή κρατάμε. Ε? Ναι, όλα τα υπόλοιπα δεν είμαστε προληπτικοί. Θα το αφήσουμε στην άκρη. Εν πάση περιπτώσει, και εμείς θα συνεχίσουμε και θα οδεύσουμε προς ένα υπέροχο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Όμως πρώτα, εδώ, μέρα μεσημέρι, παρεούλα, 2 λεπτά μετά τις 2, ξεκινάμε για να πάμε μέχρι τις 4 με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και τις βόλτες μας θα κάνουμε και θα ενημερωθούμε, γιατί είναι αρκετά τα πράγματα και υπάρχει και μια ανησυχία για τα παιδιά. Θα σας τα πούμε αμέσως τώρα. Αλλά πρωτίστως θα κάνουμε παρέα. Πάμε. Είμαστε προληπτικοί, Παρασκευή και 13. Όχι, δεν είμαστε. Παρασκευή είναι σήμερα. Άντε, σκεφτόμαστε θετικά. Έτσι, έτσι, μόνο θετικά και καλοκαιρινή. Σήμερα ο καθένας με το δικό του ύφος. Είμαστε μια ταινία που είχε πολύ ανοιχτό πουκαμισάκι έχουμε σήμερα, βλέπω. Σήμερα καλοκαιριάσει εδώ. Σήμερα έχω καλοκαιρινή διάθεση. Ναι, ναι, ναι. Θυμήθηκα τώρα μια ταινία του Θανάση Τσαλταμπάση, νομίζω τον λένε. Που είχε βγάλει το 5 και 12. Την ταινία, τη θυμάστε. Πολύ ταλαντούχος ο Θανάση. Εγώ την είχα δει και είχα πεθάνει στα γυαλιά, αλλά αυτό μου στο μυαλό τώρα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν σήμερα μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και έχουμε και πάρα πολλά θέματα στην εκπομπή και μια πολύ ωραία βόλτα στην Ίω, η οποία έρχεται, είδαμε την εικόνα Φίβο. Και πάθαμε πλάκα. Και κοπήκαμε που λένε, πραγματικά, με τη θάλασσα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όμως πρώτα, πάμε λίγο να σας πούμε τα θέματα μας σήμερα. Υπάρχει μια ανησυχία, τι συμβαίνει με τα παιδιά, διότι μιλούσαμε για την οξία υπατήτιδα. Τελικά σήμερα επιβεβαιώθηκαν και 3 κρούσματα οξίας υπατήτιδας και εδώ στην χώρα μας. Επίσης έχουμε το θέμα με την νόσο των λεγεωναρίων, το οποίο συνδέεται με τα κλιματιστικά. Έχουμε την περίπτωση του 7χρονου Μάριου που ψάχνεται τι ακριβώς συνέβη με αυτό το παιδί και έχασε έτσι τόσο ξαφνικά τη ζωή του. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα εδώ με γιατρούς. Όπως επίσης θα σταθούμε λίγο και σε αυτή τη δήλωση της παρακτικής της μάνας στο Παλούδι εχθές, που ζητάει πραγματικά ισόβια. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, πέραν του ότι έχασαν τη ζωή τους, έχουν ταλαιπωρηθεί, τη ζωή της κόρης τους, έχουν ταλαιπωρηθεί και οι ίδιοι πάρα πολύ. Και μας συγκίνησε, θέλουμε λίγο να σταθούμε πάνω σε αυτό. Θα δούμε και τις εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας. Θα είναι μαζί μας ο ιατροδικαστής, ο κύριος Λέων. Βγήκε το πόρισμα για την Τζορτζίνα. Οφείλεται σε κεταμίνη. Και τι σημαίνει αυτό και τι ζητάνε οι ιατροδικαστές άμεσα. Εκταφή, έτσι. Ακριβώς. Εκταφή του παιδιού για περαιτέρω εξετάσεις. Όμως σήμερα άνοιξε και ένα θέμα από το πρωτοσέλιδο των Νέων για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το προχωράει. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Και θα πάμε και στον Βόλο, όπου εκεί τα παιδιά έχουν βρει ένα πολύ περίεργο παιχνίδι. Πετάγονται στις ρόδες αυτοκινήτων και έχουν προκαλέσει πανικό στους οδηγούς. Βάζουν σε κίνδυνο και τη δική τους υγεία, αλλά και των οδηγών. Θα μιλήσουμε με έναν εκπαιδευτή οδηγών στο Βόλο για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Περίεργη ιστορία, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε πιστά. Πάμε στο Τωρίνο που έχουμε την Eurovision. Δυστυχώς η Κύπρος μας δεν τα κατάφερε χτες. Παρόλο που μάγεψε τα πλήθη, δεν πειράζει. Ήμασταν αξιοπρεπέστατοι και έχουμε Τωρίνο να δούμε τι γίνεται πλέον με τον τελικό. Και εγώ σας έχω γκαλοπάκι που μιλάει για όνειρα, μιλάει για το μέλλον. Θα δούμε συνέχεια τι εννοώ. Και έχουμε εννοείται νέα από την ελληνική και την ξένη showbiz, αλλά έχουμε και quiz με δώρο σήμερα. Μην το ξεχνάμε. Σήμερα θα δούμε τον νικητή. Κληρώνουμε σήμερα. Κληρώνουμε δώρο σήμερα. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε με την Ίω, να σας πω ότι έχουμε και Κωνσταντίνο Ρίγο σήμερα. Έτσι, υπερταλαντούχο καλλιτέχνη, πολυσχηδής, με πάρα πολλές ιδιότητες και ιδιαίτερη προσωπικότητα. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Πρώτα όμως, φάτε μάτια ψάρια που λένε. Ήος εδώ έχει εικόνα πάνω από το Μιλοπότα. Είναι ο κύριος Τάσος Φιλίππου. Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Μας έχετε κάνει να ζηλέψουμε πάρα πολύ με αυτή την εικόνα. Καταλαβαίνετε ότι είστε προνομιούχος μόνο και μόνο γιατί βρίσκεστε εκεί αυτή τη στιγμή, στο μαγικό αυτό νησί, το νησί των Νέων, και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι το νησί που έχει 2 ταχύτητες. Όταν η μία μερίδα του κόσμου πάει για ύπνο, ξυπνούν οι άλλοι, και το αντίστροφο, κύριε Φιλίππου. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει εδώ μια παράδοση πολλά χρόνια σχετιστικά με το πάρτι και τον κόσμο ο οποίος έρχεται να διασκεδάσει, και ο Ίος σαν νησί παρέχει όλες αυτές τις δυνατότητες.
Είναι ένα υπέροχο νησί με καταπληκτικές παραλίες. Ένα νησί που καταφέρνει με έναν τρόπο να ενώσει τον κόσμο και με μια ιδιαίτερη ενέργεια, κύριε Φιλίππου. Και όλα αυτά, εσείς είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε με την εστίαση. Αλλά πώς παρακινηθήκατε να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ για τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής? Εγώ βρίσκομαι εδώ στο νησί τα τελευταία 6 χρόνια και έχουμε παρατηρήσει ότι η ιστορία του νησιού από τη δεκαετία του 70 και την εποχή επιχούντας, όπου το μεγάλο κίνημα των παιδιών των λουλουδιών βρισκόταν στην Κρήτη, στα Μάταλα. Σωστά. Και διωχθήκανε από εκεί με κάποιο τρόπο και ψάχνανε κάπου αλλού να βρουν ένα καταφύγιο σε εισαγωγικά για τη διόδη τους και για τον τρόπο με τον οποίο θέλανε να διασκεδάσουν εκείνη την εποχή, και βρεθήκαν εδώ σε αυτόν τον παράδεισο, ο οποίος δεν ήταν έτσι. Στο ντοκιμαντέρ μας θα δείτε κάποιες εικόνες με ένα αγνό τοπίο. Ήδη παρακολουθούμε κάποια πλάνα, κύριε Φιλίππου, από αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο νομίζω ότι σας βοήθησαν πολύ και οι ντόπιοι του νησιού, που κατέθεσαν έτσι και τις δικές τους μαρτυρίες και τα όσα έχουν ζήσει απλοί καθημερινοί άνθρωποι μέσα στο νησί τους και πώς το βίωσαν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί εγώ δεν ήξερα ότι, ας πούμε, και στην Ίω υπήρχε μια αντίστοιχη κατάσταση όπως τα Μάταλα. Βέβαια. Εκείνη την εποχή έγινε, εντάξει, εκείνη την εποχή δεν είχαμε κάμερες, δεν είχαμε τρόπο να μαγνητοσκοπήσουμε κάποια πράγματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πολλές ιστορίες επιβίωσαν από στόμα σε στόμα. Και εμείς ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία της πανδημίας, διότι καταφέραμε μέσα στο 2020, όπου οι ντόπιοι πρώτη φορά κάνανε μπάνιο Ιούνιο μήνα. Πρώτη φορά βρεθήκανε να έχουν ελεύθερο χρόνο. Εκείνη την περίοδο εμείς, επειδή κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε δημιουργικοί και να φτιάχνουμε πράγματα, κατεβήκαμε κάτω με τον Άρτο Κατσιγιάννη και τον Γιάννη τον Μιχελόπουλο, δύο πολύ ταλαντούχους σκηνοθέτες, και στήσαμε ένα κόνσεπτ εδώ για το πώς κοινωνικοπολιτικά η Ίωση έχει καταφέρει να φιλοξενεί αυτό το πάρτι, το οποίο συνδέεται κάποιες φορές με ξέφερνες εικόνες και τέλος πάντων, καταλάβατε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ πέρα να δείξουμε ότι η νέα γενιά και με τον νέο τρόπο με τον οποίο θέλουμε ίως να υπάρχει στον τουριστικό χάρτη, έχει αναπτυχθεί και έχει πολλά παραπάνω να προσφέρει από εμπειρίες και αυτά. Συνεχίζουμε να βλέπουμε εικόνες από αυτό το ντοκιμαντέρ, που σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι, και καταγράφει όλα αυτά τα οποία μας λέτε και πίσω σε δεκαετίες και πώς φτάσαμε μέχρι το σήμερα, γιατί όντως η Ίωση είναι ένας ιδιαίτερος προορισμός και όχι μόνο για τους νέους. Ο καθένας μπορεί να βρει αυτό που του αρέσει στο νησί, αλλά σίγουρα η ενέργειά του, δηλαδή δεν μπορεί να μη σταθείς όταν ξεκινάς εσύ να πας στο μπάνιο στη θάλασσα και βλέπεις τα πιτσιρίκια που γυρνάνε από τη διασκέδαση, τα 20άρικα εδώ τύπου εδώ του συναδέλφου του Τζόνι. Ακούς, Τζόνι? Ναι, είναι ωραία αυτή η μίξη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία και για τα όσα είπαμε και για την πολύ όμορφη εικόνα που μας δώσατε από την Ίω. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία για τον ντοκιμαντέρ και καλή σεζόν. Λοιπόν, τώρα για να συνεχίσουμε και από πάμε στο Ρήνο. Από Ίω το Ρήνο. Κατευθείαν. Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Αργυρίου στο καθημερινό μας ραντεβού. Τι γίνεται τώρα, γιατί λίγο στενοχωρηθήκαμε. Ναι. Και η Μαριέλα εδώ για την Κύπρο που δεν τα κατάφερε. Πήγε καλά όμως στο πλήθος. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Είναι Eurovision. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οι δυσκολίες με την Eurovision. Ξέρουμε ότι έχουμε όλες αυτές τις πολιτικές σκοπιμότητες. Ποια χώρα ψηφίζει με ποια και αυτά. Εντάξει. Ωραία, ήμασταν αξιοπρεπείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σωστό. Γιάννη, καλησπέρα. Γεια σας, από το Τωρίνο. Γεια σου, Γιάννη. Τι έγινε τώρα, τι συνέβη εχθές, για δώσε μας λίγο κλίμα. Χθες, δυστυχώς, η Κύπρος επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και δεν προκρίθηκε στο τελικό, όπως είχαμε πει και στις τελευταίες μας συνδέσεις. Ήταν ένας δύσκολος ημιτελικός, με πολλές χώρες οι οποίες είναι ανάμεσα στα φαβορί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Αλήθεια, περάσαμε τέλεια. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς όπως εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και την υποστήριξή σας. Και θα τα λέμε εμείς. Οριστεί το 50% της αυριανής βαθμολογίας.
Η ελληνική αποστολή είναι αισιόδοξη ότι θα πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα των τελευταίων ετών στο διαγωνισμό. Τα στοιχεία πέσανε στην 7η. Εν μέρει είναι λογικό, καθώς πέσαμε το δεύτερο ημιτελικό, οπότε το ενδιαφέρον του κοινού επικεντρώθηκε στα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού. Mm-hmm. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι θα πάει καλά και ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα, για πάμε να δούμε λίγο τι είπε η Αμάντα στην εκπομπή της Μπέτς Μαγκύρα το πρωί. Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από την εμφάνισή σου στη σκηνή της Eurovision? Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πολύ καλά. Δεν είχα πολύ άγχος και μπορούσα να το απολαύσω, να ακούσω το κόσμο που ήταν εκεί. Πες μου τα συναισθήματά σου λίγο πριν ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. Σκέφτηκα, δεν θα καταφέρουμε, δεν θα περάσουμε. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα πει η Ελλάδα, αλλά θα καταφέρουμε. Από το 1 ως το 10, θέλω να μου πεις τι αγωνία έχεις για τον τελικό του Σαββάτου. Δεν έχω τόσο αγωνία ακόμα, γιατί τώρα το κάναμε τόσες φορές και πήγαμε και καλά την Τρίτη. Θέλω να μου πεις ποιες εμφανίσεις θεωρείς ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά και θα μπουν ενδεχομένως και στην τελική πεντάδα. Η Ολλανδία, μου αρέσει πάρα πολύ, Πορτογαλία. Η Τσεκία και η Νορβηγία. Στατιστικά θέση, καθώς τα τελευταία χρόνια τρεις νικητές έχουν προέλθει από αυτή τη θέση. Και επίσης, αν δεν κάνουμε λάθος, Γιάννη, γιατί τα ψιλοκοιτάζαμε το πρωί, μου έλεγε ο Βασίλης που τα ψάχνει όλα μέσα, ο Πανουριάς, ότι όταν λέει βγήκαμε πρώτοι με την Παπαρίζου, ήμασταν στη 19η σειρά εμφάνισης. Ναι, ήμασταν στη 19η θέση τότε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η σειρά είναι αρκετά καλή, γιατί είμαστε μακριά από τα φαβορί και πριν από εμάς και μετά από εμάς είναι συμμετοχές που θεωρητικά δεν θα πάνε εξίσου καλά. Για λόγους ψυχολογίας εννοείς ότι ευνοείται έτσι η Αμάντα? Δεν σε άκουσα. Για λόγους ψυχολογίας ότι ευνοείται η θέση η 19η που θα εμφανιστούμε. Γενικότερα όσο προς το τέλος. Καλή θέση, άντε να μην πω και νίκη δηλαδή. Μακάρι. Τώρα προχωράμε με Μέρη Αργυριάδου που έχει λάβει θέση και δεν ξέρω πραγματικά, Μέρη μου, αυτή η πρώτη σου είδηση με έχει λίγο συνταράξει. Δηλαδή, τόση μεγάλη αγωνία να γίνουν παππούς, γιαγιά. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε με αυτό εδώ πέρα, έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι την Ινδία, αρχικά, όπου γονείς ενός αγοριού, το οποίο παντρεύτηκε προσφάτως, του ζήτησαν 650.000 δολάρια για να κάνει εγγονάκι. Ή κάνε μου εγγόνι ή δώσε μου 650.000 δολάρια. Λοιπόν, αυτό αναρτήθηκε σε ένα δημοσίευμα της Times of India και είπαν οι γονείς το εξής. Θα το πάμε νομικά, θα πάμε στα δικαστήρια αν δεν μας κάνετε εγγονάκι. Να πούμε ότι στην Ινδία... Μα τι εκβιασμός είναι αυτός και τα λεφτά δεν τα θέλανε. Εντάξει, τώρα, να καταλάβω τώρα, ρε παιδί μου ότι θέλουν ένα εγγόνι. Αλλά αν τους δώσει λεφτά αντί... Δηλαδή, γιατί νιώθουν ότι αυτοί έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά για αυτόν. Για τις σπουδές του και για το γάμο του, το χλειδά του σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Όχι μόνο. Και τους λένε δώστα μου πίσω. Μισό λεπτό να σας πω το ρεπορτάζ, παιδιά. Και το άλλο δεν βοηθάει πάρα πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις. Σωστή και αυτή η παράδοση. Ακούστε να σας πω το ρεπορτάζ για να ξέρετε ακριβώς γιατί έγινε. Λοιπόν, καταρχάς στην Ινδία μένουν μαζί και τα πεθερικά και οι συγγενείς και όλοι μαζί. Έτσι σε ένα σπίτι μεγάλο. Έτσι, αυτό είναι το εθιμοτυπικά, αυτό κάνουν. Οι γονείς λοιπόν, όταν αποφάσισαν να τον σπουδάσουν στο εξωτερικό και να τον κάνουν πιλότο, κατέβαλαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Αφού γύρισε από τις σπουδές του, του κάνανε ένα πολύ γκράντε γάμο. Μετά τον γκράντε γάμο, του πήρε ένα αυτοκίνητο το οποίο κόστησε 80.000 ευρώ. Μετά την αγορά του αυτοκινήτου, τον στείλανε μήνα μέλητος μετά το γάμο, το οποίο ήταν ένα ταξίδι στο εξωτερικό που κάνανε το ζευγάρι, το οποίο επίσης κόστησε. Και λέει τώρα θέλω εγγονάκι. Αν δεν μου δώσεις το εγγονάκι, θα μου δώσεις. Τώρα καταλαβαίνω πως βγήκε ο λογαριασμός. Ναι, θα έλεγα ότι ήρθε η ώρα να κινήσει αγωγή ο γιος τους γονείς. Γιατί πραγματικά να ακούω γονείς να θέλουν να κινήσουν αγωγή για όλα αυτά που πλήρωσαν τόσα χρόνια για να τον εκπαιδεύσουν να τον κάνουν. Ειλικρινά νομίζω πιο λογικό μου ακούγεται. Κρίμα τον άνθρωπο που έχει τέτοιους γονείς. Κρίμα τα νιάτα την τσαχπινιά. Ναι, αυτό. Μάλλον ο συγκεκριμένος θέλει να χωθεί σε μια μαύρη τρύπα. Αυτή που ανακαλύφθηκε και δικαίωσε τον Αϊνστάιν. Ναι, είναι είδηση, ιστορική στιγμή. Ναι. Ναι. Η μαύρη τρύπα, έτσι, να πούμε ότι η μαύρη τρύπα είναι το σημείο στο χωροχρόνο όπου σταματούν όλα. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Ούτε βαρύτητα, ούτε ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, ούτε τίποτα απολύτως. Δικαιώθηκε ο Αϊνστάιν. Είναι η δεύτερη φορά που δικαιώνεται. Τώρα έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες. Και ακούστε και τον ήχο. Τι είναι αυτό? Θα εξηγήσω μετά.
Θα σας εξηγήσω, ακούστε το. Για εξηγήσου. Η εικόνα της μαύρης τρύπας. Η οποία αποκαλύφθηκε από την NASA και μαζί έρχεται κυκλοφόρηση και ο ήχος της μαύρης τρύπας από το Σμήνος Γαλαξιών του Περσέα. Συνοδεύεται όμως, καταλαβαίνετε, και εικόνα και ήχος. Είναι πρώτη φορά που τα βλέπουμε, έχουν αναρτηθεί. Είναι τρομακτικό. Είναι σαν πολύ αυτοκινητόδρομος. Σαν μεγάλος αυτοκινητόδρομος που ακούγεται. Γιατί υπάρχει τεράστια κίνηση των σωματιδίων. Πολύ καλά, Μάριο. Θα μπορούσε αυτό που λες. Αλλά είναι τρομακτικό. Σαν χοροδία σε τρίτη. Είναι τρομακτικό. Πραγματικά. Πάμε στον ακτιβιστή. Ναι, πάμε. Πάμε λίγο μια Νέα Υόρκη. Έχουμε τον ακτιβιστή, τον οποίο θα δείτε στα πλάνα που ακολουθούν, ο οποίος είναι κατά των αμβλώσεων, μετά από το μεγάλο ντόρο που έχει πραγματοποιηθεί για τις νομοθεσίες. Και είναι ο ακτιβιστής Spider-Man Pro-Life, ο οποίος σκαρφαλώνει σε κτίρια. Λοιπόν, ανέβηκε στο κτίριο των New York Times, ενώ πριν από το κτίριο των New York Times στο Manhattan, είχε ανεβεί στον πύργο Salesforce στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτό τώρα για να διαμαρτυρηθεί για τις αμβλώσεις. Είναι 22. Ο χρονών εντωμεταξύ, φοιτητής οικονομικό. Αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μήτρα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και πήγε και σκαρφάλωσε σε ένα τοίχο. Πολύ ωραίο. Πολύ λογικός άνθρωπος. Τι να πω. Είναι ο Spider-Man. Είναι ο Spider-Man. Ακριβώς αυτό. Θα σας πάω τώρα σε κάτι πιο. Τι πιο. Τώρα θα δείτε. Ένα μυστήριο νομίζω μέσα. Θέλει να πέσει η εικόνα. Λοιπόν, αυτό είναι ο Bigfoot, παιδιά. Έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, πάρα πολλές ταινίες. Σιγά σιγά πρόσεξε να δει από του ήχου. Μέρη, μας έστειλες τώρα. Λοιπόν, σας έστειλα γιατί έχουν τραβηχτεί φωτογραφίες. Αυτές είναι πραγματικές φωτογραφίες. Δεν είναι τραβηγμένες από κάποια κινηματογραφική ταινία ή κάποιο πλατό. Λένε πως είδαν το συγκεκριμένο ανθρωπόμορφο όν να κυκλοφορεί πραγματικά στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, που λένε πως υπάρχει ο Bigfoot, ο πλατυπόδαρος. Έτσι, να το πούμε και ελληνικά. Άρα υπάρχει. Είναι αλήθεια, δεν είναι αστικός μύθος. Υπάρχει ο Bigfoot. Και αν πάει κάποιος στο συγκεκριμένο. Ρε παιδί μου, κάτσε τώρα, γιατί αυτό δεν είναι μία φιγούρα. Αυτό είναι πραγματικά, όπως λέει ο Γιάννης, σαν το να βλέπουμε τον King Kong. Είναι ο μεγαλοπόδαρος, ο οποίος υπάρχει και ζει. Έχει τραβηχτεί στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Τον έχεις δει, Μέρη. Εγώ τον έχεις δει, δεν το πιστεύω. Έχω δει άλλους ανάμεσά μας που δεν είναι μεγαλοπόδαροι. Να σου πω κάτι, το μόνο που έλειψε σήμερα να βγει και εξωγήινος. Ειλικρινότητα που βλέπω. Όχι, ο Bigfoot να ανέβαινε στον ουρανοξύστη. Και να φουγότανε και ο ήχος από το μαύρη τρύπα. Προσοχή στα δάση. Λοιπόν, ωραία τα συνδυάσαμε, ωραία τα είπαμε, Μέρη. Σε λίγο πάλι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα πού πάμε, Τζονάκο? Σόμπις γειτονιάς, εννοείται. Πάμε, πάμε. Νάτικη Παρασκευή που δεν είναι Σάββατο και ούτε Κυριακή κοντή γιορτή. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Ρέστης Τζιόβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Κυψέλη και μίλησε για την εμπειρία του ως εργαζόμενος σε νυχτερινά μαγαζιά και την αγενή συμπεριφορά που είχε δεχτεί. Επειδή η σχολή μου ήταν αρκετά απαιτητική, ζούσα μέσα στη σχολή δηλαδή περισσότερο. Βέβαια δούλευα και βράδυ. Δούλευα στο Κολωνάκι και δούλευα λίγο με μια κοινωνική τάξη ανθρώπων η οποία δεν μου ήταν πολύ συμπαθής τελικά. Στον τρόπο που διασκέδαζαν, στον τρόπο που αντιμετώπιζαν το προσωπικό. Έχω ναι, και άσχημες συμπεριφορές και από γνωστούς ανθρώπους, πολύ γνωστούς κιόλας. Απάντησα αντιστοίχως τότε. Δέχτηκες κάποια αγενή συμπεριφορά? Ναι, αγενή συμπεριφορές πολλές. Του τύπου? Του τύπου ότι εγώ έχω λεφτά, πληρώνω και θα κάνω το γούστο μου και θα μιλήσω και όπως θέλω. Εσύ είσαι. Τι είσαι μπροστά μου. Δεν σε βλέπω καν. Ναι. Απάντησες, μπράβο, ναι. Απάντησες, δεν μπορώ να πω στον αέρα. Στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα ήταν καλεσμένη η Κοραλία Καράντη και μεταξύ άλλων μίλησε για το ηλικιακό μπούλινγκ που δέχονται οι γυναίκες στη δουλειά. Οι γυναίκες μετά τα 45 στο Hollywood, αλλά και εδώ, αντιμετωπίζουν τεράστιο θέμα. Δεν υπάρχουν ρόλοι. Υπάρχουν ρόλοι παράπλευροι, που είναι οι γυναίκες που είναι χρήσιμες για να πάει παρακάτω το κεντρικό story που πάντα αφορά τη νέα κοπέλα που είναι το αντικείμενο του πόθου. Αν δεν είσαι πλέον το αντικείμενο του πόθου, είσαι 50-55 χρονών, είσαι μετά την εμμηνόπαυση. Επομένως δεν μπορεί να φαντασιωθεί κανείς, να σε φαντασιωθεί κανείς ως ερωμένη. Θα κάνεις τις πεθερές και τις κακές πεθερές. Θα κάνεις τις μάγισσες, θα κάνεις τις συμπεθέρες, θα κάνεις τις φίες που είναι να καταπιέζουν. Ο Γιώργος Μαργαρίτης κάθισε ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μίλησε για τον τζόγο, το αλκοόλ, καθώς και ως έκπληξη μίλησε για αυτόν και ο γιος του. Εγώ είχα και ένα πάθος μέσα μου.
είχα τον τζόγο. Και με ταξίδινο και με έκανε ό,τι θέλει ο τζόγος. Το ποτό και αυτό κράτησε πολύ, και αυτό 40 χρόνια. Τα κόψες μαχαίρι, έμαθα κάποια στιγμή. Μαχαίρι, ναι. Τον έβλεπες ποτέ? Έλειπε αρκετά, η αλήθεια είναι. Όποτε μπορούσα, εννοείται, από μικρός ήθελα να πηγαίνω μαζί του. Οπότε τον είχα στην καθημερινότητά μου. Πολλές φορές βέβαια κοιμόμουν στα καμαρίνια. Στο Night Out ήταν καλεσμένη η Ευέλινα Παπούλια και αποκάλυψε πολλά κάπως παράξενα πράγματα που τη συνέβησαν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τη ζωή. Έχει τύχει να βγεις από το σπίτι χωρίς να φοράς εσώρουχα, είτε από επιλογή είτε γιατί το ξέχασες? Από επιλογή, ούτε από επιλογή είτε γιατί το ξέχασα. Έτυχε. Τι ρόλο παίζει για εσένα το σεξ σε μία σχέση? Τα πάντα. Σε έχεις τολμήσει ενέσιμες θεραπείες? Εννοείται. Έτυχε να φιλήσεις στο στόμα συνεργάτη σου στα πλαίσια της δουλειάς και να μύριζε άσχημα η αναπνοή του? Ναι. Πώς το αντιμετώπισες? Πήγα στο μπάνιο και άρχισα και έπλυνα το στόμα μου. Αυτό. Συγχάθηκα πάρα πολύ. Του έχει τύχει η Μαριέλα? Όχι, δεν μου είχε τύχει, παιδιά, ευτυχώς. Το που έτυχε στην Ευελίνα Παπούλια, αυτό λες τώρα. Όχι, δεν μου είχε τύχει, ευτυχώς, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι είναι φρικτή εμπειρία. Παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις. Μια μεντούλα, κάτι πριν, να είσαι φροντισμένος, περιποιημένος. Ωραία είναι αυτό για τον συνάδελφο. Λίγο νήμα, λίγο νηματάκι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Α, και όχι η σκόρδα. Σίγουρα αυτό είναι εμά το χώρο των ηθοποιών, ότι δεν φυλάμε με σκόρδο. Εντάξει, είπαμε. Πάντως, ο Ρέστης Γιώβας αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί αγενείς συμπεριφορές στο παρελθόν όταν εργαζόταν. Και του πάει, λέει, αυτή η κοινωνική τάξη. Η κοινωνική τάξη. Αλλά απάντησε αναλόγως, είπε. Απάντησε, αλλά δεν μπορούσε να πει στον αέρα τι είπε. Να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ. Όταν σε γαλλικά. Μάλλον. Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τους χειρότερους ανθρώπους οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν κάποιον, ο οποίος κάνει τη δουλειά του και νιώθουν ότι επειδή είναι εκεί ως πελάτες, έχουν εξουσία. Νομίζω ότι εκεί δείχνει και την ποιότητά σου. Ακριβώς. Διότι ειδικά στους ανθρώπους που σε εξυπηρετούν, εκείνη τη στιγμή σου προσφέρουν ένα σέρβις. Εκεί πραγματικά πρέπει να φέρεσαι, γιατί όλος κάνει δουλειά του εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Και επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι παγιδευμένος εκεί στη δουλειά του, δεν μπορείς να του φέρεσαι σαν σάκος του box. Και καλά έκανε και απάντησε όπως απάντησε και το είπε. Δηλαδή, εγώ μαζί του. Πολύ σωστά. Πολύ Γιώργος σωστά. Μαργαρίτης, δεν υπέροχος, το συζητώ. Υπέροχος, ναι, είναι καταπληκτικός τύπος. Τρομερή φωνή, τρομερά τραγούδια, ωραίος τύπος, ένας αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής. Και το ότι έκοψε, παιδιά, τον τζόγο και το αλκοόλ μαχαίρι, δεν είναι εύκολο πράγμα. 40 χρόνια λέει. 40 χρόνια όμως. Μια στιγμή το αποφάσισε. Πώς το κατάφερε? Ήταν όμως εθισμός, ήταν από επιλογή όταν έπαιζε. Για εθισμό μίλησε. Αφού εθισμός είναι, βρε. Γιατί ο εθισμός δεν κόβεται εύκολα. Δηλαδή θέλει βοήθεια για να κοπεί. Εντάξει. Τα κατάφερε. Όμως τα κατάφερε. Και το κάνουν από επιλογή και μπορούν να το κόψουν όποτε θέλουν. Γι' αυτό. Αλλά εντάξει. Γιώργος Μαργαρίτης, τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, εμείς τώρα θα προχωρήσουμε και θα πάμε στην ανησυχία που έχει προκληθεί για τα κρούσματα οξείας υπατήτητας που πλέον επιβεβαιώθηκαν και στην χώρα μας, σε παιδιά, και επίσης για το θέμα της νόσου των λεγεωναρίων που έχει συσχετιστεί με το θάνατο του 7χρονου Μάριου στη Θεσσαλονίκη και που επίσης είναι γνωστή και ως η νόσος των air condition. Τώρα θα τα μάθουμε, έτσι θα ζητήσουμε τη βοήθεια γιατρών εδώ και να καλησπερίσω τόσο τον κύριο Γιώργο Μπουλμπασάκο, τον πνευμονολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουλμπασάκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε εσάς και στην παρέα σας. Όσο και τον κύριο Μάριο Ανδρέου, παιδίατρο και διευθυντή του Κέντρου Παιδιατρικής Μέριμνας. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρέου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Να ξεκινήσω λίγο από εσάς, κύριε Ανδρέου. Τελικά επιβεβαιώθηκαν ότι αυτά τα κρούσματα που έχουμε, που τα έψαχναν, τα ύποπτα, επιβεβαιώθηκαν ότι είναι οξεία υπατήτιδα και είναι και σε παιδιά ηλικίας μέχρι 10 ετών. Ναι, σαφέστατα υπάρχουν, λοιπόν, ΕΟΔΗ. Ανέφερε, λοιπόν, ότι έχουμε 3 παιδιά με υπατήτιδα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δηλαδή ότι έχουν τρασαμινάσεις πάρα πολύ αυξημένες, πάνω από 500. Άρα, λοιπόν, επίσης, για να πληρούν τα κριτήρια, δεν πρέπει να είναι υπατήτιδα η οποία οφείλεται σε Α μέχρι Ε, ούτε σε υπατήτιδα από CMV, Epstein-Barr, COVID κτλ. Άρα, λοιπόν, αυτά είναι πιθανά κρούσματα, ναι, που μπαίνουν στο pool, στη δεξαμενή, στην παγκόσμια δεξαμενή που καταγράφουμε, λοιπόν, τα κρούσματα οξείας υπατήτηδας. Τα δύο, μάλιστα, νοσηλεύτηκαν. Το ένα ήταν ασυμπτωματικό, δηλαδή ουσιαστικά για ένα προληπτικό έλεγχο που έκανε, βρέθηκαν οι τρασαμινάσεις του πάρα πολύ ανεβασμένες. Γενικά, δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βάζει ότι, σαν προϋπόθεση,
ότι είναι η πατήτητα όταν πρέπει να έχεις προσαμινάσεις πάνω από 500 ναι, τώρα, γιατρέ, και να μην υπάγεσαι σε κάποια κατηγορία πατήτητας. Να μας πείτε τα συμπτώματα, γιατί υπάρχει και μεγάλη ανησυχία που έχει εκδηλωθεί εδώ και κάποιες εβδομάδες με κρούσματα σε άλλες χώρες. Τελικά ήταν θέμα χρόνου να εντοπιστούν και στην Ελλάδα. Αλλά έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα, έτσι, η επιστημονική κοινότητα, γιατί μπορεί μέχρι να φτάσει σε θάνατο ή, εν πάση περιπτώσει, σε μεταμόσχευση, να χρειαστεί μεταμόσχευση στο ΙΠΑΡ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο συνολικός αριθμός περιστατικών παγκοσμίως είναι εξαιρετικά μικρός. Αυτό να το κρατήσουμε έτσι. Δηλαδή, όταν έχουμε 350, δεν ξέρω αν είναι παραπάνω, ναι, είναι εξαιρετικά μικρός. Όλες οι χώρες έχουν καταγράψει κρούσματα περίπου 5 σε αριθμό. Αν εξαιρέσουμε μάλλον τη Μεγάλη Βρετανία που έχει 160-170. Άρα δεν έχουμε μεγάλο αριθμό. Και στην Ελλάδα κάθε χρόνο συναντάμε οξείς υπατήτηδες, περίπου 3-4 το χρόνο, και 5 περιστατικά. Απλώς τώρα βρεθήκαν 3 συσσωρευμένα σε λίγες εβδομάδες. Άρα λοιπόν γίνεται να πούμε κάποια αμφιβολία, κάποιο σκεπτικισμό. Αυτός είναι ο λόγος. Το δεύτερο είναι πώς εμφανίζεται, που με ρωτήσατε. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι μια γρήπη, έτσι, η οποία όμως κάνει μια γαστρίτιδα στα γρήπη, γαστρίτιδα θα πω, και μπορεί να κάνει και περαπτωστικό. Αλλά κυρίως είναι λοιπόν από διάρρεια σε μέτρο και διακό άλλο. Mm-hmm. Κάποια στιγμή βέβαια, όταν αρχίζει και προσβάλλεται το σηκώτη εντονότερα, κάνει ίκτερο. Δηλαδή κυτρινίζουν τα μάτια μας, κυτρινίζει το δέρμα μας. Έχουμε ούρα τα οποία είναι σκούρα, τα κόπρανα είναι αποχρωματισμένα. Αυτή η επιδείνωση πόσο γρήγορα συμβαίνει ώστε ένας γονιός να κινητοποιηθεί ότι δεν πρόκειται για απλή γρήπη, εν πάση περιπτώσει για κάτι συνηθισμένο? Είναι αρκετών ημερών. Δεν είναι οξία κατάσταση, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες να εκδηλωθεί. Έτσι είναι αρκετές ημέρες. Ναι. Και βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα, επειδή έχει ένα αρκετά καλό σύστημα παρατήρησης, δηλαδή έχει παιδιάτρους αρκετούς, πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το γενικό το GP δηλαδή. Που μην νομίζετε ότι πιάνετε εύκολα τέτοια περιστατικά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε εύκολα τον προσωπικό μας παιδίατρο, τα νοσοκομεία τα οποία είναι πολύ έτσι, καλά εκπαιδευμένα, που σημαίνει ότι εύκολα θα πιάσουμε, γρήγορα θα στείλουμε τα παιδιά στο νοσοκομείο και τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, υπόθηκε ότι αυτά που πεταλήξανε και μεταμοσχευτήκανε ήταν παραμελημένες καταστάσεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα, τουλάχιστον ναι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίπτωσης, που σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Η πρόληψη πώς μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υγιεινής, ας πούμε, να πλένει κανείς ένα σχολαστικό στα παιδάκια, τα χέρια? Ακριβώς αυτό που αναφέρατε, ότι θέλουμε καλό σχολαστικό πλύσιμο χεριών κυρίως, γιατί είναι και αερογενός και από το τραπέζι, δηλαδή αν πιάνουμε αντικείμενα και τα λοιπά σε παιδικούς σταθμούς και το βάζουμε στο στόμα μας, σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί. Θέλουμε πολύ καλό πλύσιμο χεριών και βέβαια και λίγο πολύ, όπως έχουμε μάθει, με μάσκες και τα λοιπά, αν χρειάζεται δηλαδή να πάει σε ένα περιβάλλον επικίνδυνο. Μάλιστα. Να αποφεύγουμε ασθενείς οι οποίοι είναι πιθανά άρρωστοι, έχουν γαστρίτιδα παραδείγματος χάρη, μην βρισκόμαστε εύκολα. Και οι γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά με ιώσεις, μην τα στέλνουν εύκολα στους παιδικούς σταθμούς, μην τα στέλνουν σε εκδηλώσεις. Τα κρατάνε σπίτι. Ας τα κρατήσουν στο σπίτι, ναι, ναι. Αυτή είναι μια παράκληση. Εφικτό, ναι. Κύριε Μπουλμπασάκο, πάμε λίγο στην περίπτωση αυτή που ήρθε πάλι. Την έχουμε ξανακούσει αυτή την όσο στο παρελθόν των Λεγεωνάριων. Για πείτε μας λίγο, δεν ξέρω τελικά αν αυτή ήταν η αιτία για τον 7χρονο Μάριο. Περιμένανε κάποιες ιστολογικές, αλλά υπήρχαν υποψίες. Κοιτάξτε, γνωρίζω αυτά που γνωρίζετε κι εσείς και έχετε μεταδώσει. Δεν έχω έτσι προσωπική αντίληψη του τραγικού αυτού συμβάντος. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι γνωστό, όπως είπατε, το έχουμε ξαναδεί αυτό το ζήτημα. Υπάρχει η νόσος των γελωνάριων, η οποία οφείλεται έτσι σε ένα μικρόβιο, το οποίο είναι η Legionella που λέμε, ναι, η οποία βρίσκεται παντού, θα έλεγα, και ιδιαίτερα σε περιβάλλον το οποίο έχει συστήματα ίδρυυσης, νερό, ποτάμια, λίμνες, πύργους ψύξης, κλιματιστικά, τζακούζι, σπα. Δηλαδή οπουδήποτε υπάρχει βρύσες, έτσι υπάρχει, μπορεί να υπάρξει Legionella και να δημιουργηθούν μερικές φορές συνθήκες τέτοιες ανάπτυξης ιδιαίτερες
έτσι, που ευνοούν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό του, ναι, και να μολύνει και τον άνθρωπο. Πρόκειται για μια συχνή λίμωξη, δηλαδή, επειδή ο καθένας μας έχει ένα κλιματιστικό στο σπίτι του ή στο εξωτερικό. Και στο αυτοκίνητο επίσης λένε ότι μπορεί να ενοχοποιείται και από εκεί. Ναι. Και έχει προκληθεί τώρα μια μικρή ανησυχία στον κόσμο. Δηλαδή, πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο. Αυτό είναι, ας πούμε, μια περίπτωση σπάνια. Θα σας πω. Πρώτον, κύριο, μην το συνδέουμε απόλυτα με τα κλιματιστικά. Έχει συνδεθεί, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια αυτή. Γιατί αν σας πω κάτι, τα κλιματιστικά τα οποία δεν έχουν συστήματα νερού δεν ενοχοποιούνται τόσο πολύ. Δηλαδή, μόνο τα συστήματα που έχουν σύστημα ψύξης και δημιουργούν έτσι ατμόσφαιρα κρύα. Κατά συνέπεια, μην το ενοχοποιούμε ένα σημείο μόνο. Ότι πρέπει να προσέχουμε είναι, θα σας πω κάτι, στις πνευμονίες που αναφέρονται και έχουμε πνευμονίες, είναι ένας αριθμός, θα έλεγα, αρκετά σημαντικός. Θα το εντοπίζουμε γύρω στο 5%. Άλλου μπορεί να φτάνει και 8% στις πνευμονίες που συναντάμε, έτσι στα νοσοκομεία που συναντάμε, στις πνευμονίες που εκδηλώνονται. Πολλές από αυτές τις πνευμονίες φυσικά δεν είναι όλες επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες, αλλά θα έλεγα ένα μεγάλο ποσοστό του επίπεδου πάνω από 10% δυνητικά είναι θανατηφόρο. Είναι θανατηφόρα πνευμονία και ιδιαίτερα θα έλεγα υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος για τους αρρωστοκατασταλμένους. Για τους ανθρώπους οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάφορα προβλήματα, έτσι, τα οποία που σχετίζονται με την ανοσιακό του σύστημα και το οποίο φυσικά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καλά το μικρόβιο το συγκεκριμένο. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο γιατρούς, έτσι καθησυχαστική νομίζω, γιατί οι γονείς έχουν δημιουργήσει. Να κάνω μία έτσι. Ελάτε κύριε Ανδρέου, πολύ σύντομα παρακαλώ. Ναι. Δεν πρέπει να φταίνε τα συστήματα, τα κλιματιστικά των σπιτιών και των αυτοκινήτων. Μάλλον δεν πρέπει. Γιατί να μην βάλουμε τον κόσμο σε ανησυχία και τρέχει να πούμε και κάνει, δεν ξέρω, τα φροντίζει υπέρμετρα. Ότι χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται. Ναι. Χρειάζονται συντήρηση και να τα φροντίζουμε γιατί πιάνουν άλλα πράγματα, αλλά όχι πραγματικά. Τώρα θα τα δείξουμε τώρα και τι συντήρηση χρειάζεται. Θα πάμε στον ειδικό τεχνικό. Αλλά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δική σας έτσι την τοποθέτηση και τον τρόπο που μας ενημερώσατε. Την καλησπέρα μας. Πάμε λοιπόν τώρα για τη συντήρηση του air condition και έχουμε τον κύριο Αχιλέα Γεωργατζά, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και πρόεδρος Σωματείου Ψυκτικών Ελλάδας. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, σας ακούω. Ναι, με ακούτε. Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά και θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε μερικές χρήσιμες πληροφορίες, διότι πέραν από αυτό που έχει προκύψει το θέμα και το ψάχνουμε ιατρικά, είναι και η εποχή που πρέπει να κάνουμε συντήρηση στα σώματα που έχουμε στο σπίτι. Ναι, ναι. Άκουσα και τους γιατρούς που μιλήσανε για το θέμα της, των ιώσεων, για το θέμα των κάθε τι αυτό που μας ταλαιπωρεί. Δεν είναι μόνο νόσο, είναι ακριβώς όλες αυτές οι διαδικασίες που έχει να κάνει με το αναπνευστικό μας και τις ιώσεις που το περιβάλλουν. Τους άκουσα πάρα πολύ καλά και θα συνταχτώ πλήρως μαζί τους ότι δεν είναι λόγος να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο και να φοβούνται στη χρήση κλιματιστικού. Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε συντήρηση? Βοηθήστε με λίγο, γιατί έχω μια πίεση χρόνου, κύριε Γεωργατζά. Βοηθήστε μας από τη δική σας την πλευρά. Κοιτάξτε, εάν τα κλιματιστικά δουλεύουν όλο το χρόνο, δηλαδή δουλεύουν και στην καλοκαιρινή και στην χειμερινή περίοδο, τότε χρειαζόμαστε δύο φορές το χρόνο συντήρηση. Και γιατί χρειαζόμαστε δύο φορές το χρόνο? Γιατί το σύστημα το οποίο κάνει την ψήξη, τη θέρμανση, δηλαδή αυτό που αισθανόμαστε εμείς και γίνεται στη διαδικασία, είναι ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται μέσα στο χώρο μας και αυτό διαχειρίζεται τον αέρα του χώρου. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα παίρνει τον αέρα του χώρου, είτε αυτός μπορεί να είναι μολυσμένος, είτε μπορεί να έχει οποιοδήποτε μικρόβιο μπορεί να εκπνεύσει κάποιος ή να το μεταφέρει. Ναι. Και αυτό το περνάει μέσα από ένα φίλτρο, το περνάει μέσα από το στοιχείο του και μετά το διώχνει οτιδήποτε είναι προς το περιβάλλον. Άρα λοιπόν το σύστημα που διαχειρίζεται τον αέρα που αναπνέουμε και μας δίνει ψήξη θέρμανση, καλό είναι, εάν δουλεύει όλο το χρόνο, να γίνεται δύο φορές το χρόνο. Τώρα μας δείχνετε ακριβώς πώς γίνεται η συντήρηση. Κύριε Γεωργατζά, εμείς τώρα δεν είμαστε τεχνικοί. Δεν ξέρουμε αν κάποιος μας κάνει σωστά τη δουλειά. Και μερικές φορές να σας πω και όλα αυτά που ακούω έτσι από το περιβάλλον, επειδή υπάρχει και πολλή ακρίβεια σε όλα.
το αφήνει και το αφήνει και λες, ναι, μωρέ, εντάξει, θα το κάνω, θα το κάνω, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας. Δώστε μας πώς είναι, τι πρέπει να προσέξουμε για να γίνεται σωστά και πόσο περίπου μπορεί να κοστίζει. Αυτή τη στιγμή, για να μην επειδή βλέπουν και οι τηλεθεατές σας το τι κάνουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σύστημα που κάνουμε, σε ένα κτίριο που κάνουμε εμείς τη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού και του κλιματισμού. Αυτό το σύστημα που βλέπετε είναι ένα δαπέδου κλιματιστικό, fan coil, όμως αυτό δηλαδή είναι με νερό, δηλαδή ψυχρό νερό ή ζεστό νερό, ανάλογα την εποχή, είναι ένα είδος συστήματος κλιματισμού. Επιτοπίζω τα οικιακά είναι επιτύχεια μηχανήματα, λιγότερα δαπέδου. Πάνω κάτω όμως οι συνθήκες της δουλειάς είναι παρομοιότυπες στα συστήματα. Το οικονομικό θέμα δεν μου θίξατε και με αυτό να κλείσουμε παρακαλώ. Για πείτε μας πόσο μπορεί να στοιχίζει αυτό για κάθε κοιτάξτε, σώμα. Μια σωστή συντήρηση ενός κλιματιστικού που αφορά την εσωτερική και εξωτερική μονάδα δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Το κάθε σώμα, έτσι. Θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα, τα απαιτούμενα χημικά τα οποία πρέπει να είναι εγκεκριμένα, να είναι υδατοδιαλυτά. Και να είναι χημικά τα οποία σκοτώνουν μικρόβια και απολυμμένουν. Μάλιστα. Αν μιλήσουμε για... Και το σημαντικότερο που θέλω να πω και να το ξέρει και ο κόσμος είναι ότι πολύ σημαντικό είναι ο καταναλωτής να ξέρει ποιος μπαίνει στο χώρο του, ποιος του κάνει τις συντηρήσεις. Σωστά. Να υπάρχει εμπιστοσύνη ακριβώς, όπως το λέτε. Κύριε Γεωργατζά, σας αγχώσαμε. Γιατί, η τηλεόραση έτσι είναι δυστυχώς, αλλά ήσασταν πολύ κατατοπιστικός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθώ και εσάς και τα παιδιά που είναι εκεί και μας έδειξαν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε οι άνθρωποι της τηλεόρασης, περίεργα όντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα πάμε γρήγορα στο quiz της ημέρας. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ταλαντούχο άτομο. Είναι κωμικός, είναι και ηθοποιός. Δεν θα πω πάρα πολλά για τώρα. Το δώρο, λοιπόν. Μπαίνετε στη σελίδα του Μέρα Μεσημέρι κάτω από Παύλα Open TV, κάνετε like, follow τη σελίδα και comment στη απάντηση για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο ρολόι που έχει. Σε πολύ λίγη ώρα γίνεται. Σε δείκτες, ψηφιακούς, τα λοιπά, τα πάντα στον καρπό σου. Οπότε, σε πολύ λίγη ώρα η κλήρωση για όλη την εβδομάδα, τις συμμετοχές όλης της εβδομάδας. Πού στέλνουν. Στο Μέρα Μεσημέρι κάτω από Παύλα Open TV εννοείται. Μπράβο, Τζόνι μου. Φύγαμε γρήγορα και επιστρέφουμε εδώ με ειδησιογραφία. Καλώς μας ήρθατε, καλώς επιστρέψαμε. 3:10, πάμε να ξεκινήσουμε η ειδησιογραφία ημέρας και πριν πιάσουμε όλες τις υποθέσεις, πες μας τι έγινε σε αυτή την πτήση. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ περίεργο περιστατικό, ότι οι Άγγλοι τα τσούζουν λίγο περισσότερο, όλοι το γνωρίζουμε. Βέβαια, δύο τουρίστες που είχαν προορισμό από τον Gatwick του Λονδίνου προς τα Χανιά, είχαν πιει 1 λίτρο βότκα. Και κατά τη διάρκεια της πτήσης έβριζαν, φώναζαν, μέχρι και κάπνιζαν, λένε κάποιες μαρτυρίες. Μπίπ. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι λέγανε. Και με το που προσγειώθηκαν λοιπόν στο αεροδρόμιο των Χανίων, βγήκε ο πιλότος και η αεροσυνοδή και τους είπαν ότι πρέπει να βγουν συνοδεία αστυνομικών. Μισό λεπτό, περίμενε τώρα, γιατί μου τα πας γρήγορα, κάτσε να απομονώσω τις ειδήσεις. Ναι. Λοιπόν, δεν φτάνει που έπιναν, κάπνιζαν κιόλας μέσα στο αεροπλάνο που απαγορεύεται. Έτσι λένε μαρτυρίες. Άρα δεν φορούσαν ούτε μάσκες. Σωστά. Πώς να πίνεις, πώς να καπνίζεις και πώς να αυτά. Και έγινε μετά αυτός ο χαμός όταν προσγειώθηκαν πια. Όταν προσγειώθηκαν, τους είπε ο πιλότος ότι πρέπει να φύγουν συνοδεία αστυνομικών και γρονθοκόπησαν μέχρι και τον πιλότο. Να πούμε ότι οι δύο τουρίστες συνελήφθησαν από την αστυνομία. Ωραίες διακοπές ξεκίνησαν. Ναι, ειδικά για τους άλλους μες στο αεροπλάνο. Τώρα μπορεί να φάγανε και καμιά μπουνιά εκεί πέρα. Οι υπόλοιποι επιβάτες κάνανε 2 ώρες για να περάσουν τον έλεγχο. Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής προς το Λονδίνο του αεροπλάνου. Έγινε ένας πανικός. Τι τώρα θα έχουν πρόστιμο, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι με τα αεροπλάνα. Κάτι έχει γίνει με τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω, ο κόσμος έχει ξοκύλει. Έχει ξεφύγει, ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε με την είδηση έτσι που έχουμε τώρα τις τελευταίες ώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ιατροδικαστής, ο κύριος Λέων. Καλησπέρα σας. Με ακούτε? Ναι, κύριε Μιχαλή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο δικηγόρος ο Λέων, όχι ο ιατροδικαστής. Α, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Έχει γίνει μάλλον ένα λάθος από το κοντρόλ. Έχουμε τηλεφωνήσει. Είστε ο δικηγόρος στην υπόθεση της Πάτρας. Ο δικηγόρος κάποιον εκ των συγγενών της πιτωνικοκυράς.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη πάρα πολύ, βοηθήστε με από το κοντρόλ, να απελευθερώσουμε τον άνθρωπο. Ανάδρομος Ερμής, πώς το λένε αυτό. Παρασκευή και 13. Παρασκευή και 13. Να ζητήσω συγγνώμη από το δικηγόρο. Λοιπόν, εμείς τον ιατροδικαστή θέλουμε. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε και πάμε να καλησπερίσουμε και ελπίζω, σωστά, τον κύριο Κώστα Ντάλτα, τον δικηγόρο, και τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση στη δίκη το Παλούδι, όπου εχθές, καλησπέρα και στους δυο σας καταρχήν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Εχθές λοιπόν, κύριε Ντάλτα, ξεκινώντας από εσάς, παρακολουθήσαμε την εισαγγελέα που υπήρξε καταπέλτη στο εφετείο. Ζήτησε την ενοχή και των δύο ανδρών, των κατηγορουμένων, χωρίς ελαφρυντικά, και για τη δολοφονία και τον ομαδικό βιασμό. Η αλήθεια είναι ότι μας συγκλώνησε η δήλωση της μάνας και των γονιών που έχουν περάσει όλη αυτή τη βάσανο, όλα αυτά τα χρόνια μετά που χάσαν το παιδί τους στην Ελένη, που ζήτησε αυτά τα ισόβια να είναι πραγματικά, κύριε Ντάλτα. Ναι, το άκουσα. Κοιτάξτε, αυτό το απεχθέστατο έγκλημα. Έχω μια επιστροφή στον ήχο, αν έχετε την καλοσύνη να το ρυθμίσετε. Θα προσπαθήσω. Αυτό είναι το λιγότερο, θα το φτιάξουμε, φαντάζομαι. Ελάτε. Ναι. Είναι απεχθέστατο στην εικόνα. Η γυναίκα αυτή, η μάνα, θα σας το πει και ο ειδικός, δεν έχει μπορέσει στην πραγματικότητα ακόμα να πενθήσει μπαίνω στα χωράφια του. Εγώ τότε σύνθετα είχα συναντήσει τυχαία στο εφετείο σε μια διακοπή εκεί. Είχαν κατέβει άδικα γιατί κάποιο μέλος του δικαστηρίου είχε κορονοϊό. Ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη φόρτιση. Της είπα δύο κουβέντες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα τι να λέμε. Για φανταστείτε τώρα, ο καθένας μας κάνει τη σκέψη ασυναίσθητα. Για φανταστείτε όποιον να ήμασταν στη θέση του. Δηλαδή, φύγει κανείς στην ιδέα αυτή. Ήταν απεχθέστατη όλη αυτή η εικόνα. Το παιδί. Έτσι πάντα έχουμε φόβους για τα παιδιά μας. Και σε ένα τροχαίο να είχε κάτι πάλι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι και αυτό έλεγε και αυτή η γυναίκα. Ότι εγώ δεν μπορώ να δω μετά από κάποια χρόνια τους δολοφόνους αυτούς έξω. Ζητάει δικαίωση. Λοιπόν, σεβόμαστε τον νόμο, αλλά αντιλαμβανόμαστε και τον πόνο αυτής της γυναίκας. Να πούμε λοιπόν δημόσια. Θα πάει με τον νόμο, τον λέμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, με το νέο ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Τον λέμε έτσι γιατί ψηφίστηκε από την πλειοψηφία στην πραγματικότητα η Επιτροπή κανείς δεν ήταν. Δεν είχε σχέση πολιτική. Επομένως, τα ισόβια με βάση τον κώδικα του 19, αυτός εφαρμόζεται ως επιγέστερος. Προσέξτε, είναι 20 χρόνια καθιονδήποτε τρόπο τα ισόβια. Μπορεί να ζητήσει στα 16. Μπορεί να ζητήσει. Όσον αφορά την ανθρωποκτονία, συντρέχει όμως εδώ και ο ομαδικός βιασμός για τον οποίο έχουν πάρει ποινή 15 ετών. Ναι. Και λέει εκείνος ο κώδικας ότι προστίθεται τουλάχιστον το 1 τρίτον. Επομένως μιλάμε για ημερολογιακά 16 συν 5-21. Προσέξτε, για να έχει το δικαίωμα να ζητήσει. Είπα και στην ίδια και το έχω πει σε εκπομπές. Κύριε Ντάλτα, θέλω να ρωτήσω την άποψή σας για τέτοια ιδεχθή εγκλήματα, τέτοιο πράγμα που έχει στιγματίσει την ελληνική κοινωνία. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας διαφορετικός χειρισμός. Ζητάει και ακρόαση από τον Πρωθυπουργό και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και δεν είναι μόνο η μαμά της Ελένης, είναι και οι άλλες μανάδες και οι άλλοι γονείς συγγενείς θυμάτων. Γιατί ζούμε μόνο άγριες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια. Μισό λεπτό, θα σας πω. Ο Μπρέιβικ στην Νορβηγία σκότωσε 96 νεολαίους του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το θυμόμαστε. Στην κατασκήνωση, ναι. Δικάστηκε στην ανώτατη ποινή των 21 ετών. Στην Γαλλία, πριν από λίγα χρόνια, τώρα πρόσφατα έγινε η δίκη, ένας τύπος εισέβαλε στο σπίτι, πίστευε ότι ας τον πούμε κουνιάδος του, είχε ράβδους χρυσού, ήταν σε παρανοϊκή. Δεν υπήρχαν ποτέ ράβδοι χρυσού, δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Έσφαξε τον κουνιάδο του, τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά 19 και 23 ετών, αγώνη και κορίτσι, Καουισέρ. Υπήρξαν ψυχίατροι και εκεί δεν αμφισβητούνται οι ειδικοί ότι κάτι έχει συμβεί και τα λένε έτσι. Που είπαν ότι αυτός βρίσκεται σε παρανοϊκή συνδρομή. Η εισαγγελία ζήτησε το ανώτατο, μία φορά ισόβια. Λάβετε υπόψη ότι τα θύματα βρέθηκαν κομμένα σε 3.500 κομμάτια.
ζήτησε η εισαγγελία την ανώτατη ποινή, δηλαδή διάφορα ισόβια. Εμείς έχουμε αυτό με τις πολλαπλές ισόβια, με περίοδο ασφαλείας 22 ετών, δηλαδή να μην μπορεί να βγει πριν από τα 22. Έτσι, σας λέω το περιστατικό, τους έκοψε σε 3.500 τουλάχιστον κομμάτια και τα πέταξε στο δάσος. Το δικαστήριο, κάνοντας δεκτή την κατ' ουσία της πραγματονομοσύνης δύο ειδικών, ναι, που βρίσκεται σε παρανοϊκή συνομή, είπε ποινή φυλακής ως 25 ετών. Δηλαδή, από τα 18 και μετά θα μπορεί να ζητήσει. Λέω λοιπόν σε όλες τις μάνες ότι θα πρέπει να κάνουν κουράγιο και δύναμη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει και αυτή τη ζωή τους. Είτε είναι 18, είτε 18,5, είτε 20, έχουν χάσει τη ζωή τους. Ήτανε δύο νεαρά άτομα, πάω να πω παλιόπαιδο, δεν πρέπει να το πω, εν πάση περιπτώσει στην ηλικία των 20-22 ετών, θα βγουν μεσήλικες, αν βγουν. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πειθαρχικά, δεν είναι εύκολο στη φυλακή. Δεν ξέρω αν καν έχουν δηλώσει με τα μέλη πραγματικά, γιατί την ακούω αυτή τη μάνα για τους γονείς να το λένε και να το θίγουν συνέχεια. Η κυρία Βιχελιδάκη, θα σας το πω μετά από εμπειρία 30 ετών, ακόμα και η συγγνώμη η οποία εισάγεται στα δικαστήρια, είναι για λόγους χρήσεως, δηλαδή ως υπερασπιστική εμφάνιση. Τέτοιοι άνθρωποι στην πραγματικότητα, σε μεγάλο ποσοστό, όχι πάντα, ναι, δεν έχουν πραγματική μεταμέλεια μέσα τους. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητριάδη, τι λέτε, κύριε Ντάλτα, βοηθήστε με λίγο με το χρόνο. Πρέπει να ολοκληρώνουμε για να μπορέσει να μιλήσει και ο συνομιλητής. Σας παρακαλώ. Και επειδή έχουμε αρκετά θέματα να θίξουμε μαζί, βοηθήστε με λίγο. Ελάτε, κύριε Παπαδημητριάδη. Οπωσδήποτε θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω με τον όρο παλιόπαιδα. Εδώ έχετε δύο καταδικαστέντες δολοφόνους. Αυτό που θέλω να επισημάνω από την πλευρά μου ως ειδικός ψυχικής υγείας είναι ότι για να μπορέσουμε να συντρέξουμε αυτό το μεγάλο δράμα, το βαρύ πένθος των οικογενειών που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους από εγκληματικές ενέργειες, έχουμε μια ηθική υποχρέωση ως κοινωνία να επισπεύδουμε τις δίκες. Η δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι έλαβε χώρα στις 28 Νοεμβρίου 2018 και έχουμε 13 Μαΐου του 2022. 4 χρόνια μετά, η οικογένεια αυτή περιμένει λοιπόν την κάθαρση, ενώ την οικογένεια του θύματος. Πρέπει η κοινωνία και η πολιτεία να φροντίσει ώστε το δικαστικό σύστημα συνολικά να αποδίδει δικαιοσύνη πιο γρήγορα. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι μεσαιωνικό. Μάλιστα. Λοιπόν, μείνετε, σας παρακαλώ πολύ, μαζί μου και σας παρακαλώ πολύ, αφήστε με, κύριε Ντάλτα, λίγο να συντονίσω για θέμα χρόνου, κύριε Ντάλτα. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, επειδή είναι και μια δύσκολη μέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, στο κοντρόλ, τώρα μπορούμε να περάσουμε λίγο για λίγο στο θέμα της Πάτρας, διότι υπάρχει το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο της Τζορτζίνας. Είναι ο κύριος Λέων ο ιατροδικαστής μαζί μας αυτή τη φορά, θέλω να πιστεύω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είδατε τι μας κάνετε, σας ψάχνουμε, παίρνουμε άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, γελάτε. Λοιπόν, ελάτε τώρα να σοβαρευτούμε, γιατί τα πράγματα είναι και σοβαρά και μπορεί να κάνουμε χιούμορ, αλλά κάποιους άλλους ανθρώπους εδώ κρίνονται πράγματα. Για πείτε μας λοιπόν τώρα, βγήκε το πόρισμα του κυρίου Μπουζιάννη για το θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας. Και εδώ λοιπόν τώρα τι αποσαφηνίζετε? Κοιτάξτε, καταρχάς, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν βγήκε όντως το πόρισμα. Παραδόθηκε, διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε, ναι. Προφανώς οι δημοσιογραφικές σας πληροφορίες δεν αμφισβητούνται. Απλά έτσι κι αλλιώς ήταν μια κίνηση η οποία αναμέναμε από τον συνάδελφο. Είχαν βγει ήδη τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των ψυχολογικών εξετάσεων, μάλιστα εδώ και αρκετό καιρό, θα λέγαμε. Οπότε ουσιαστικά το πόρισμα, νομίζω, για να κρατήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι ο συνάδελφος σκέφτηκε, μελέτησε και έδωσε ένα πόρισμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία όπως υπήρξαν δυστυχώς τα δύο πρώτα πόρισματα. Διαβάζουμε, κύριε Λέων, ότι ο θάνατος του κοριτσιού, όπως λέει το πόρισμα, οφείλεται σε θανατηφόρο δηλητηρίαση από τη φαρμακευτική ουσία και ταμίνη. Και τα μήνυα. Ακριβώς. Ήταν το αναμενόμενο, ήταν νομίζω και η αρχική εκτίμηση του συναδέρφου. Με αυτό εξάλλου οδηγήθηκε και στις φυλακές η δράστρια πλέον και κατηγορούμενη η μητέρα του παιδιού. Η κυρία Πιστηρίγου, ναι. Ακριβώς. Οπότε ουσιαστικά η ιατροδικαστική έκθεση, αν θέλετε, είναι η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διερεύνησης.
και προφανώς επιβεβαίωση και του αρχικού χωρίσματος. Όταν μάλιστα έχουμε υψηλότατες δόσεις και ταμίνης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το αίτιο θανάτου. Δύο τεινά, κύριε Λέω, να μας δώσετε τα φώτα σας. Το ένα είναι, όπως το λέτε, εδώ τώρα καταρρύπτεται το ισχυρισμό της κατηγορουμένης ότι η κεταμίνη χορηγήθηκε στο νοσοκομείο μετά κατά την ανάληψη του παιδιού. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία θεωρώ ότι θα έχει συνεκτιμηθεί από τον συνάδελφό μου. Εδώ για να απαντήσουμε θα πρέπει να συναξιολογήσουμε τα ευρήματα που έχουμε στην ιατροδικαστική έκθεση με τον ιατρικό φάκελο και τις καταθέσεις των γιατρών. Είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι έχει γίνει και σε κάθε περίπτωση θα προκύψει με ασφάλεια από αυτή τη διαδικασία. Πρώτον, εάν το νοσοκομείο στο συγκεκριμένο τμήμα χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη μέρα και στο συγκεκριμένο ασθενή, όχι γενικά, και τα μήνυ. Εάν υπάρχει αρνητική απάντηση, από εκεί και πέρα θα πρέπει προφανώς να συνεκτιμήσουμε και τις καταγραφές που υπάρχουν στον ιατρικό φάκελο, αλλά κυρίως τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξετάσεως. Γιατί η τοξικολογική εξέταση έχει γίνει και ποσοτικός προσδιορισμός αυτής και νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορούν να συνδυαστούν με τους χρόνους δράσης και να μας δώσουν αξιόπιστες απαντήσεις, που νομίζω απαντήσεις ήδη θα έχουν δοθεί και από τον συνάδελφο ή σε κάθε περίπτωση και με περαιτέρω διευκρινήσεις που ο ίδιος θα δώσει. Κύριε Λεόν, μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα άφησα ένα κομμάτι ακόμη που ήθελα και το οποίο προφανώς είναι από τα πολύ σημαντικά. Επειδή έχει ζητηθεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να γίνει εκταφή της Τζορτζίνας και να εξεταστεί, να πάρθει δείγμα από το τριχωτό της κεφαλής, ώστε να μπορέσουν να δουν εάν υπήρξαν και άλλες φαρμακευτικές ουσίες που μπορεί να έβλαψαν το παιδί. Γιατί εδώ υπάρχουν πολλά επεισόδια. Αυτό το παιδί τυραννήθηκε πάρα πολύ και δεν ξέρω αν εδώ υπάρξει και δεύτερη κατηγορία προς όποιον χορήγησε αυτές τις ουσίες, αν αποδειχθεί, γιατί το παιδί πριν καταλήξει έμεινε και τετραπληγικό, κύριε Λέων. Εγκεφαλοπάθεια και τετραπληγία. Σωστά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πορεία του παιδιού είναι μια πορεία η οποία από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το παθολογικό αίτιο ή γενετικό αίτιο ή οτιδήποτε άλλο, ουσιαστικά είναι μια πορεία η οποία φαίνεται να συνάδει με εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι οδηγούσαν κάθε φορά στο επεισόδιο το παιδί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όντως η τρίχα είναι ένα πάρα πολύ καλό υλικό για να μελετήσουμε την επίδραση πιθανών ουσιών σε βάθος χρόνου, δηλαδή να πάμε το χρόνο πίσω και να δούμε αν το συγκεκριμένο μήνα που είχαμε τα επεισόδια, τους συγκεκριμένους μήνες, υπήρχε η χορήγηση και τα μήνες ή και άλλων ουσιών, εγώ θα σας έλεγα, ή εάν έχουν επιδράσει και διαφορετικοί εξωτερικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, μία αποστέρηση οξυγόνου με έναν οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως με την απόφραξη και εδώ των αεροφόρων οδών. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, έχετε πει πολλές φορές ότι πρέπει να κοιτάμε τις τρεις αυτές περιπτώσεις θανάτων των κοριτσιών με ένα συσχετισμό και να αναζητηθούν συνολικά, να εξετάζονται συνολικά και όχι επιμέρους η κάθε περίπτωση. Το μοτίβο συνήθως ενός δράστη δεν αλλάζει. Mm-hmm. Υπάρχουν παραλλαγές οι οποίες εξαρτώνται και από το θύμα κάθε φορά. Εδώ σας θυμίζω ότι το βρέφος είναι ένα ιδιαίτερα ανυπεράσπιστο παιδί. Το 3,5 ετών προφανώς και έχει μικρότερες δυνατότητες αντίδρασης. Όμως ένα παιδάκι 9 ετών, για παράδειγμα, έχει αρκετές αντιστάσεις. Άρα εδώ είναι σίγουρο ότι υπήρξαν άλλες προσπάθειες και η χαριστική βολή προφανώς και με το πόρισμα που έχει ανακοινωθεί δόθηκε με την κεταμίνη. Κύριε Λέων, σας ευχαριστούμε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλή συνέχεια εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάλτα και κύριε Παπαδημητριάδη, που παραμένετε κοντά μας και θέλετε να περάσουμε λίγο σε αυτό το θέμα, για το οποίο πάρα πολύ σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, να συζητήσουμε αυτό που διαβάσαμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο των νέων, ότι ουσιαστικά λέει, φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στο δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών για πολιτικό γάμο. Κύριε Ντάλτα, να ξεκινήσω λίγο από εσάς, γιατί φαίνεται ότι αυτή την υπόθεση την έχει ήδη κρίνει ο Άριος Πάγος, ο οποίος
έχει αποφανθεί ότι ένας τέτοιος γάμος είναι ανυπόστατος. Φαίνεται όμως τώρα ότι η κυβέρνηση θέλει να το προσπεράσει αυτό, θέλει να προχωρήσει. Θυμίζω όμως ποιο ήταν το καθεστώς που έκρινε ο Αεροσπάγος. Ναι. Εκεί ο αείμνηστος δήμαρχος Τύλου, ο Αλυφκέρης, είχε δεχτεί να τελέσει πολιτικό γάμο που ήταν ένα ζευγάρι ομόφυλο και ακτιβιστές της κοινότητας. Είχα πει και τότε δημόσια ότι το κίνημα των δικαιωμάτων, στο οποίο εγώ είμαι αλληλέγγυος, ήθελε να προχωρήσει σε μια ριζοσπαστική κίνηση. Μιλάμε τώρα για τις αρχές του 2000. Η κοινωνία ίσως δεν ήταν όριμη ακόμη τότε. Αντέδρασαν συντηρητικοί κύκλοι, η δικαιοσύνη είναι ένας συντηρητικός θεσμός. Επομένως θα πρέπει να το δούμε αυτό. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει σημαντική εμπλοκή της Εκκλησίας. Ο καθηγητής μας ο Σταθόπουλος από τη δεκαετία του 80 το έλεγε αυτό. Είναι άλλο πράγμα ο θρησκευτικός γάμος, αν θα τον ευλογήσει παπάς δηλαδή, και άλλο η αστική σύμβαση του γάμου. Στην αστική σύμβαση του γάμου η Εκκλησία δεν θα έπρεπε να έχει λόγο. Για τον πολιτικό γάμο αυτή τη στιγμή συζητάμε, έτσι και αλλιώς. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι θέλω να πάω στην Εκκλησία με σχετικά με... Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, κύριε Δαρκανή. Υπήρξε μια αντίδραση σε αυτό. Ναι. Να ρωτήσω τον κύριο Παπαδημητριάδη, διότι εδώ πέρα ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε να έχουν ίσα δικαιώματα. Να έχουν όλοι ίσα δικαιώματα. Και μάλιστα ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στην τηλεφωνική γραμμή έχει δεχτεί να μας μιλήσει σήμερα ο πολύ γνωστός ηθοποιός, ο κύριος Μιχάλης Οικονόμου, ο οποίος και έχει αυτή τη στιγμή σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό του και έχουν υιοθετήσει και ένα παιδάκι και τα έχει βγει και τα έχει πει δημόσια γιατί πραγματικά θεωρεί ότι έτσι, όπως λέμε για την κοινωνία, έτσι πρέπει να προχωρήσει και η κοινωνία και όσοι άνθρωποι έχουν και μια αναγνωρισιμότητα συμβάλλουν σε αυτό. Κύριε Οικονόμο, να σας πω μια καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ μόνο θέλω να διευκρινίσω ότι δεν έχουμε υιοθετήσει το παιδί, γιατί δεν υπάρχει ακόμα αυτό το δικαίωμα. Ελπίζω να υπάρξει μαζί με τον πολιτικό γάμο το δικαίωμα της τεκνοθεσίας. Ωραία. Θεωρώ ότι πρέπει να πάει πακέτο αυτό το πράγμα. Έχει μαζί με τον πολιτικό γάμο. Αγαπητέ κύριε Οικονόμου, έχει υιοθετήσει ο ένας, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει την επιμέλεια του τέκνος. Έχει την ο ένας. Και δεν αναγνωρίζεται για τον άλλον. Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Οικονόμου, μισό λεπτό δώστε μου, γιατί διέκοψα, πήγα να ξεκινήσω να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδημητριάδη, λίγο να τοποθετηθεί και από τη δική του την πλευρά, έτσι, στο πού βρισκόμαστε ως κοινωνία, γιατί σε άλλες κοινωνίες, π.χ. στη Γαλλία, αυτά έχουν λυθεί. Ένας λόγος που ονομάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα είναι ακριβώς ότι δεν χρειάζεται να προβλέπονται στην πραγματικότητα από τον νόμο. Είναι, ξέρετε, ήδη εσφαλμένο να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να προβλέψουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα είναι δικαιώματα. Δεν χρειάζεται να νομοθετήσουμε γι' αυτά. Θέλω να πω ότι το ανθρώπινο δικαίωμα είναι μια αξίωση που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος για αυτό που δικαιούται, να ζει ελεύθερα, να κάνει τις επιλογές του και οι υπόλοιποι να σεβόμαστε αυτές τις επιλογές εφόσον οι δικές του ελευθερίες δεν παραβιάζουν τις δικές μας ελευθερίες. Σε ό,τι αφορά στο γάμο, πρέπει να τον καταλαβαίνουμε όλοι μας ως εξελισσόμενο και δυναμικό κοινωνικό θεσμό που δεν έχει άκαμπτα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, στο παρελθόν, ο γάμος εννοούνταν και μεταξύ ανηλίκων ή μεταξύ ανήλικα και ενήλικα. Είχαμε παιδικούς γάμους στο παρελθόν στην ανθρωπότητα. Όπως επίσης, δεν υπήρχαν γάμοι μεταξύ διαφορετικών θρησκευμάτων, ενώ τώρα υπάρχουν. Επομένως, πρέπει να καταλαβαίνουμε το γάμο σε ένα εξελισσόμενο δυναμικό κοινωνικό θεσμό, ο οποίος μπορεί να συμπεριλάβει τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα πλέον. Θέλω να σας ομολογήσω ότι καταλαβαίνω και συμμερίζομαι το συντηρητισμό στον τρόπο που η κοινωνία ενδεχομένως, ένα μέρος μάλλον της κοινωνίας, μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις εντός εισαγωγικών μεγάλες αλλαγές. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι αυτό που φοβόμαστε είναι συνήθως αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς οι ειδικοί της ψυχικής υγείας τονίζουμε πάντα σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν γίνεται κανείς, για παράδειγμα, ομοφυλόφιλος. Στην πραγματικότητα,
πραγματικότητα γεννιέται κανείς ομοφιλόφιλος. Στην πορεία του χρόνου εκδηλώνεται ομοφιλοφιλικός προσανατολισμός, χωρίς να είναι μια επιλογή που κάνει κανείς γιατί είναι της μόδας. Μπορεί ο κόσμος να έχει την εντύπωση ότι με τέτοιες πρόνοιες, όπως είναι ας πούμε ο γάμος ανθρώπων του ίδιου φύλου, ίσως να δημιουργήσουμε περισσότερους ομοφιλόφιλους, για παράδειγμα, και να το φοβάται αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τελείως άτοπο και αδόκιμο. Με κανένα επιστημονικό τρόπο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι γίνονται ομοφιλόφιλοι άνθρωποι επειδή παρακολουθούν, για παράδειγμα, τηλεόραση ή επειδή θεσμοθετούμε την προστασία στην πραγματικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αλλαγές όπως στο θεσμό του γάμου. Και θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε επίσης ότι ο νόμος δεν χρειάζεται να αφουγκράζεται πάντα όλα τα μέρη της κοινωνίας, ακόμη και εκείνα που έχουν ένα συντηρητισμό που βλάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιορίζει. Ο νόμος ίσως πρέπει να έχει και έναν ρόλο να πηγαίνει την κοινωνία και ένα βήμα παρακάτω. Και ίσως είναι σκόπιμο, παρά τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν από κάποια μέρη της κοινωνίας, εφόσον δεν παραβλάπτονται οι ελευθερίες των άλλων ανθρώπων, δεν απειλούνται οι ζωές των άλλων ανθρώπων εδώ με πράγματα αυτονόητα. Νομίζω ότι πρέπει και ο νόμος εδώ να πάρει την κοινωνία από το χεράκι, ακόμα και τα πιο συντηρητικά της τμήματα, και να τα πάει ένα βήμα παρακάτω. Κύριε Παδηματριάρδη και κύριε Ντάλτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας σήμερα στην εκπομπή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, και θέλω να συνεχίσω λίγο με τον κύριο Μιχάλη Κονόμου και τώρα λίγο πιο χαλαρά πραγματικά να μας πείτε λίγο, γιατί εσείς το βιώνετε και επίσης αφού τοποθετήθηκε πάρα πολύ ωραία κατά την άποψή μου ο κύριος Παπαδημητριάδης, δεν μπορεί η πολιτεία να διαχωρίζει τους πολίτες λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και εν πάση περιπτώσει όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα και στη χαρά και σε οποιαδήποτε έκφαση της ζωής, κύριε Κονόμου. Ευχαριστώ και εγώ τους προηγούμενους ομιλητές για την τοποθέτησή τους. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που διάβασα σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Μια κυβέρνηση να προσανατολίζεται προς αυτόν τον αυτονόητο δρόμο που είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για τις ομόφυλες οικογένειες και τα παιδιά τους, αλλά νομίζω για οποιοδήποτε πολίτη θέλει να ζει σε μια δημοκρατική χώρα όπου υπάρχουν ίσα δικαιώματα σε όλους, για όλους τους ανθρώπους. Εσείς έχετε κάνει ένα σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο ήταν επίσης ένα άλλο μεγάλο θέμα που συζητούσαμε, ότι δύο άνθρωποι που πορεύονται μαζί στη ζωή, πρέπει ο ένας να λογίζει την οικογένεια του άλλου. Κάποια στιγμή να μπορεί να πάρει αποφάσεις αν έχουν έρθει δύσκολες στιγμές και όλα αυτά τα οποία έχουν και τα ετερόφιλα ζευγάρια. Ακριβώς. Ό,τι μας δίνει η πολιτεία, προσπαθούμε να το κάνουμε. Συγγνώμη, περνάει και ένα αεροπλάνο πάνω στο κεφάλι αυτή τη στιγμή. Ακούγεστε κανονικά. Ελάτε. Όπως υπάρχει και η αναδοχή. Αλλά η αναδοχή δεν είναι τεκνοθεσία. Και την αναδοχή πρέπει τα ομόφυλα ζευγάρια να την εκμεταλλευτούν. Δηλαδή να φιλοξενήσουν κάποιο παιδί χωρίς να έχουν δικαιώματα πάνω του και να του δώσουν μια πρώτη αγκαλιά εφόσον ζει σε ίδρυμα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό σε μια τέτοια κατεύθυνση προς τον πολιτικό γάμο να συμπεριληφθεί και το αίτημα της τεκνοθεσίας. Δηλαδή μια οικογένεια πρέπει να προστατευτεί από παντού, μια ομόφυλη οικογένεια, και προς τώρα το πολιτικό γάμο, αλλά και προς την προστασία του παιδιού, να νιώσει ότι μπορεί να υιοθετηθεί και από τους δύο γονείς. Γιατί μέχρι στιγμής ο ένας γονιός πάντα είναι αόρατος. Ναι, γιατί αναγνωρίζεται ο ένας γονιός, αλλά αν τυχόν συμβεί κάτι σε αυτόν, μετά το παιδί αυτό που μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, θα βρεθεί στον πρώτο συγγενή εξαίματος, σε ένα άλλο περιβάλλον. Θα χάσει δηλαδή τον άλλο γονιό. Μέσα μια ομόφυλη οικογένεια λειτουργεί ακριβώς όπως κάθε οικογένεια. Δηλαδή το παιδί ή που θα λέει μαμά και τις δύο μαμάδες ή που θα λέει μπαμπά και τους δύο μπαμπάδες. Η πολιτεία όμως δεν το αναγνωρίζει αυτό. Επομένως αν εκλείψει ένας γονιός, αυτό μπορεί να πάει στο άλλο συγγενικό πρόσωπο, σε ένα παππού ή σε μια γιαγιά, και να μην ζήσει με τον μπαμπά, με τον άνθρωπο που μέχρι τώρα τον έλεγε μπαμπά, τον δεύτερο μπαμπά. Όλα αυτά είναι κομμάτια της ζωής. Εσείς φοβάστε, κύριε Κονόμου, το παιδί που δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, που έχει έρθει στη ζωή σας, εν πάση περιπτώσει, είπατε ότι δεν το έχετε υιοθετήσει, έχετε πάρει την επιμέλεια. Φοβάστε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει bullying, γιατί θα υπάρχει αυτή η διαφορά, ας πούμε, στη σύνθεση της οικογένειας στο σχολείο? Νομίζω κάθε γονιός φοβάται ότι το παιδί του θα δεχτεί bullying, ακόμα και αν του πετάει το ένα αυτή. Πόσο μάλλον ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια ομόφυλη οικογένεια. Δεν μπορώ να ελέγξω όμως όλη την κοινωνία το τι θα κάνει στο παιδί μου. Εγώ αφενός μπορώ να προετοιμάσω το παιδί να νιώθει καλά για αυτό που είναι και με τον τρόπο που μεγαλώνει. Αλλά εδώ και πάλι έρχεται η πολιτεία που πρέπει να πάρει την κοινωνία
ψηφίζοντας ένα τέτοιο νομοσχέδιο, ναι, και να της δείξει τον δρόμο προς την ανεκτικότητα, προς την αποδοχή. Ποτέ δεν ήταν ακριβώς η κοινωνία να δεχτεί, να ας πούμε, και το πολιτικό γάμο των ετερόφιλων ζευγαριών, και εκεί υπήρξαν τρομερές αντιδράσεις. Σε κάθε, αλλά, σε κάθε αλλαγή. Normal, ναι. Με κάθε αλλαγή. Εκεί χρειάζεται κάθε κυβέρνηση να δείξει αυτό το θάρρος και τη σιγουριά για να πάει ένα βήμα πιο κάτω την κοινωνία. Κύριε Οικονόμου, θα σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστούμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Σας είχα θαυμάσει και σε αυτή την υπέροχη παράσταση φέτος Lehman Brothers. Ήταν καταπληκτική και η παράσταση και όλες σας τις ερμηνείες σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πριν να πάμε σε διάλειμμα. Το quiz μας πριν το διάλειμμα, όμως να το πούμε αυτό, ότι πάμε στη φωτογραφία. Έχουμε ένα αγοράκι που είναι πλέον πάρα πολύ διάσημο, Έλληνας, ηθοποιός, παρουσιαστής. Και να πούμε ότι θα κληρώσουμε σήμερα το smartwatch VivoMove της Garmin, που είναι αυτό το ρολόι που έχει όλες αυτές τις ψηφιακές αναλογίες και μετράει τα στατιστικά σας, τη υγείας. Οπότε σήμερα θα έχουμε την κλήρωση. Λοιπόν, μέρα μεσημέρι, κάτω Παύλα, Open TV. Στείλτε τα μηνύματά σας. Τι μου λέτε, να πούμε και κάτι άλλο. Θέλουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, και το αυτοκίνητο βεβαίως. Λοιπόν, το μεγάλο δώρο του Open. Διεκδικήστε το Peugeot 208, έκδοση Like, αξίας, μην τα ξαναλέμε έτσι, να τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας, 15.700 ευρώ. Κοιτάξτε το, κούκλα. Τηλεφωνήστε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS Open κενό ονοματεπώνυμο στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Πάμε σε διάλειμμα. Απλά να σας θυμίσω ότι στη συνέχεια της εκπομπής, πέραν από των άλλων όμορφων θεμάτων που έχουμε και τον γκάλοπ του Γιάννη βεβαίως, Γιάννη, νοήτε, και τι έγινε στο... Πού πήγες, Ερμού? Όχι, φυσικά όχι, Ερμού πήγα. Ερμού πήγες, λοιπόν, δεν σου ξέρω. Όμως θα έχουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Ρίγο, να μην ξεχνιόμαστε, στη συνέχεια της εκπομπής εδώ στον καναπέ του Μέρα Μεσημέρι. Κοιτάξτε, εντάξει, είναι Παρασκευή και 13, έχει ένα ανάδρομο Ερμή, όλα καλά. Αλλά... μας αγαπάνε και καλεσμένοι, δεν παρεξηγούνται. Σωστό και αυτό. Μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε τέλος πάντων σε μια ζωντανή εκπομπή. Ναι, καλέ, συμβαίνουν αυτά σε ζωντανή εκπομπή, όλα είναι μέσα στη ζωή. Πάμε στο quiz μας εμείς, αγαπητέ Φίβο. Πάμε λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τη λύση πιο νωρίς, γιατί στις 4 ακριβώς κληρώνουμε και ο νικητής ή η νικήτρια μπορείς να είσαι εσύ. Λοιπόν, για να δούμε το αγοράκι αυτό ποιο είναι. Έχουν στείλει μηνύματα. Ο αγαπημένος μας Λάκης Λαζόπουλος, ο αγαπημένος ηθοποιός. 10 μικρή μίτσι, εντάξει, σειρά που έχει αφήσει η εποχή. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που το έχουν βρει, βεβαίως. Βεβαίως. Και όσοι έχετε δώσει την σωστή απάντηση, μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί στις 4 ακριβώς κληρώνουμε το υπέροχο VivoMove Sport, το υπέροχο smartwatch της Garmin, στις 4 ακριβώς. Καλή επιτυχία σε όλους. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στο Johnny B. Good και το τι μας επιφυλάσσει για σήμερα, θέλω να σας πω για ένα event απόψε, για όλους, απευθύνομαι στους φιλόζωους και όχι μόνο. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Let's Be Smart, με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει ξεκινήσει εκστρατεία και στην Ελλάδα εδώ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον υπερπληθυσμό και τον τρόπο διαχείρισης των αδέσποτων γατών. Προσπάθεια και έργο για να διασωθούν χιλιάδες αδέσποτες γάτες. Το ξέρουμε ότι έχουμε αυτό το θέμα εδώ, από τη βαναυσότητα και την ταλαιπωρία. Τα έχουμε δει και πρόσφατα βεβαίως. Έχουν αυστηροποιηθεί οι νόμοι, αλλά υπάρχει και μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Έχει έρθει μάλιστα ένας πολύ γνωστός, ο Trap King, δεν ξέρω αν τον ξέρεις εσύ εδώ, ο Sterling Davis, γνωστός ως Trap King, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στη διαδικασία της σύλληψης, στήρωσης και επανατοποθέτησης των ζωντανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να τον βλέπουμε τώρα εδώ. Έχει οργανωθεί εκδήλωση για παιδιά και γονείς να ενημερωθούν αύριο Σάββατο 14 Μαΐου στο Βάρκιζα Ριζόρτ στις 6 το απόγευμα. Μπράβο. Δεν ήξερα ότι είναι ο Trapking, αλλά είναι king με αυτό που κάνει σίγουρα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.raptop, κάτσε τώρα να τα διαβάσω σωστά, raptop.com. Στη σελίδα λοιπόν αυτή της οργάνωσης θα μάθετε παραπάνω. Πάμε τώρα. Johnny, be good. I was good. Ήσουνα, καλό παιδί. Για να δούμε. Θα το δείτε τώρα. Για να δούμε. Για πάμε. Εσύ πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? Πω, Λωρέα, ρώτησε αυτή, μ' άρεσε. Εγώ το σκέφτηκα γι' αυτό.
είμαι. Ένας Θεός ξέρει. Δεν είμαι παιδιά πάντως. Ζει επικίνδυνα ο φίλος μας. Θα κάνω εγώ τα βαφτιστήρια. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? Ακόμα πιο όμορφο. Στον επαγγελματικό τομέα, κάτι ρε παιδί μου, έτσι κάποια αλλαγή. Πετυχημένη δημοσιογράφος. Το έχω τερματίσει κι αυτό. Ταξίδι στο LA μόνιμα. Να είμαι Λονδίνο. Και να έχω λεφτά. Φαντάζομαι να έχω πάρα πολλά λεφτά και να είμαι ευτυχισμένη. Να είμαστε παντρεμένοι. Ναι. Ναι. Λίγο πιο ψηλό. Πόσο ρε φίλε, μην παίρνεις 10 πόντους. Και με πτυχίο. Και με πτυχίο. Ναι. Είναι σε καλό δρόμο αυτό? Ναι, καλέ, ναι. 10 χρόνια από τώρα σύνταξη. Δεν το φαντάζομαι. Ακούστε νεότατη. Άσε τι φαίνομαι. Πετυχημένο σίγουρα. Σκυλιά, χατιά. Έχω ήδη. Θα πάρω κι άλλα. Θα πάρεις κι άλλα. Παντρεμένη με παιδιά. Πόσα παιδιά? 3. Και είναι σε καλό δρόμο αυτό, έχεις βρει κάποιον άντρα? Είμαι εδώ για bachelor. Α, πότε έχω βρει? Έχω μια δουλειά, όλα καλά, έχω μια κοπέλα, από εκεί και πέρα. Άρα όλα είναι σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο, ναι. Η κοπέλα γίνεται γυναίκα, η δουλειά γίνεται επιτυχία. Ένα πρωινό. In 10 years, I want to ask you a question. Στάσου μίγδαλα, στάσου! I speak English, no, please. Καλά, εντάξει. Και το φινάλε, έτσι. Μα έφευγε, τη λέω, κάτσε κάνω μια ερώτηση. Στάσου. Αλλά αυτή δεν μάλλον δεν το κατάλαβε. Η απόρριψη, ε. Σπάνια στιγμή όμως ναι. Που ο Τζόνι Μπούτος τρώει απόρριψη. Σπάνια ναι, στιγμή. Κοίταξε όμως τι γλυκά το αντιμετωπίζει. Σου λέει ναι, ρε ναι, παιδί μου, μιλάω και γλυκά. Μέσα ζωή είναι απορρίψη. Καλά, ο άλλος ο κύριος που θέλει να γίνει, που θέλει να γίνει πιο ψηλός. Ναι, ήταν 1,87. Εντάξει. Του λέω πού να φτάσει. Ήταν 20 χρονών το παλικάρι. Λέω εντάξει, να πούμε κι εμείς. Τελειώνει εκεί, δεν έχει παραπάνω. Δηλαδή εντάξει, μετά από 20 χρόνια. Εσείς θα κάνατε σε 10 χρόνια από τώρα. Πώς σκέφτεστε τον εαυτό σας? Α, πού να ξέρω. Εγώ μπορώ να σου πω τι θα κάνω μέσα στα επόμενα 10 δεύτερα. Τι θα κάνεις? Θα πάω να συναντήσω τον Κωνσταντίνο Ρίγο. Ωραία το παλικάρι. Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο και επανέρχομαι. Διευθυντής του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Έτσι. Χορογράφος, σκηνοθέτης, performer, φωτογράφος, πολυσχηδής, ο Κωνσταντίνος Ρίγος. Καλώς τον. Έχουμε να τα πούμε χρόνια νομίζω. Ίδιος είσαι. Ήρθε η στιγμή. Εκεί δεν άλλαξε καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί αποσκοπούσα, ξέρεις, να εισπράξω ένα κοπλιμέντο, γιατί έχω μια μέρα που είναι λίγο δύσκολη. Σε 10 χρόνια πώς θα φανταζόσουν τον εαυτό σου, έτσι να δανειστώ από εδώ τον γκάλο που κάναμε? Θα το φανταζόμουν, αυτό είναι το βασικό. Οπότε με αυτά που περνάμε όλα και που γίνεται, νομίζω αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Από εκεί και ύστερα θα ήθελα να συνεχίσω να είμαι δημιουργικός, να μπορώ να κάνω πράγματα, να σκέφτομαι κτλ. Φανταζόσουν να πάμε λίγα χρόνια, δεκαετίες πίσω. Πολλές την πορεία σου, πίσω, ναι, πολλές. Αρκετά εντάξει, τώρα πόσες δεν έχει σημασία. Προηγούμενο αιώνα τώρα και εσύ πώς το λες έτσι. Εντάξει, αυτά να τα πει ο Μπούτος, όχι εμείς, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πες ρε παιδί μου, όταν ήσουν αρκετά πιο μικρός, φανταζόσουν αυτή την πορεία μπροστά σου? Όχι, δεν τη φανταζόμουν και δεν παίρνει και από το μυαλό μου μια έννοια. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που ήταν στα σχέδιά μου. Σκεφτόμουν μια πιο φυσιολογική, και τώρα που ξεκίνησα, δηλαδή, που ξεκίνησα, σκεφτόμουν μια πιο φυσιολογική ζωή, κανονική, ότι θα κάνω κάποιο επάγγελμα, κάτι. Το φυσιολογικό πώς το ορίζεις? Το φυσιολογικό ότι ορίζεις ότι ξυπνάς το πρωί, κάνεις, πας τη δουλειά σου, γυρίζεις στο σπίτι σου, ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Έχω ξυπνάει το πρωί και δεν γυρίζω ποτέ στο σπίτι μου. Δηλαδή, γυρίζω το βράδυ προσπαθώντας να μπορέσω να ανοίξω την πόρτα. Κοίταξε, η δημιουργία είναι μια συνεχής ροή σκέψης και δουλειάς. Οπότε, ουσιαστικά, εγώ δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Το μόνο που ο χρόνος για τον εαυτό μου είναι πολύ λίγες στιγμές που θα ξεκλέψω από εδώ και από εκεί. Στην πραγματικότητα, όταν σκέφτεσαι και δημιουργείς, όλο σου το είναι και όλη σου η ύπαρξη με έναν τρόπο είναι εκεί. Άρα, ανά πάσα στιγμή, το μυαλό σου γυρίζει και εσύ δεν μπορείς να χαλαρώσεις. Δηλαδή, περιμένεις περίοδο που θα πεις ότι και θα χαλαρώσω και αυτό πρέπει να γίνει με το ζόρι και θέλεις και να κάνεις και αποτοξίνωση που λένε για να χαλαρώσεις. Το έχεις ανάγκη αυτό? Το έχω ανάγκη, ναι, το έχω ανάγκη και συνήθως πια τα καλοκαίρια προσπαθώ να βρίσκω ένα 20ήμερο που θα μπορέσω να χαλαρώσω και να είμαι λίγο με τον εαυτό μου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Δεν φανταζόμουν όμως ποτέ ότι θα συνέβαιναν όλα αυτά στη ζωή μου. Δηλαδή ότι θα άλλαζα μέσα από τη δουλειά ως άνθρωπος. Θα σταθούμε και στις δουλειές που ετοιμάζεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή και τη συνεργασία σου με τον Γιώργο τον Κουμεντάκη, που τον γνωρίζω και είναι φοβερά αξιόλογος άνθρωπος. Και συντοπίτης, το Ρέθυμνο, λοιπόν, κριτικός. Λοιπόν, τώρα όμως, μια που πιάσαμε αυτή την κουβέντα, πάμε να δούμε ένα αφιέρωμα μικρό που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Για πάμε. Ο χορός είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Ο χορός είναι η κίνηση που υπάρχει γύρω μας. Οπότε αυτή την κίνηση δεν μπορώ να την αφαιρέσω από πάνω μου. Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Στη γειτονιά ήταν το παιδί που οργάνωνε τα παιχνίδια και έστεινε παραστάσεις, οι οποίες παίζονταν στον ακάλυτο της πολυκατοικίας. Τελειώντας το σχολείο, ο Κωνσταντίνος μπήκε στο Πανεπιστήμιο για σπουδές στα οικονομικά. Παράλληλα, χορογραφούσε χωρίς να ξέρει χορό. Αυτό που του έδωσε το εισιτήριο για τη σχολή ήταν ο αυτοσχεδιασμός του. Το 1990 ίδρυσε το χοροθέατρο Οκτάνα, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα. Για τον Κωνσταντίνο Ρίγο, το Οκτάνα ήταν ένας κόσμος δημιουργίας, μέσα στον οποίο κλείστηκε ολοκληρωτικά. Ήταν, όπως λέει, το πυρ που τον εκτόξευσε και ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο. Το 2000 έκλεισε τον κύκλο του Οκτάνα και έφυγε τη Θεσσαλονίκη, όπου ανέλαβε την διεύθυνση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τα επόμενα 5 χρόνια, το χοροθέατρο εξελίχθηκε σε μια ομάδα σύγχρονη, που ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο και παρουσίασε κάποιες από τις παραστάσεις που ο ίδιος θεωρεί πιο σημαντικές στην πορεία του, όπως η Ελεύθερη Πολιορκημένη, Ταξιδιώτης του Χειμώνα και άλλες. Τον Ιανουάριο του 2018 ανέλαβε τη φοιτήση του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με πρώτη χορογραφία Τη Λίμνη των Κύκνων, στην οποία φλέρταρε με τη γοητεία του κλασικού χορού με έναν σύγχρονο τρόπο. Ο Κωνσταντίνος Ρίγος έχει φέρει ένα μοναδικό κώδικα επικοινωνίας μέσα από το χορό, σκορπώντας μαγεία στο κοινό του όλα αυτά τα χρόνια. Επιδιώκει να ξεπερνά τα όρια των χορευτών, τα δικά του, αλλά και του κόσμου, ορίζοντας κάθε φορά την τέχνη με έναν ξεχωριστό τρόπο. Από την αρχαία τραγωδία στο τηλεοπτικό σοου και από το κλασικό μπαλέτο ως τα μουσικ βίντεο, αποδεικνύει πως το ταλέντο στην τέχνη είναι τόσο ευρύ, όσο και σπάνιο. Ως χορογράφος και σκηνοθέτης, ακολουθεί έναν δικό του προσωπικό δρόμο. Και αυτό είναι ίσως που αγαπάμε περισσότερο επάνω σε εκείνον και το ταλέντο του. Πολλές από τις χορογραφίες του έχουν βραβευτεί από διάφορους θεσμούς και έχουν αποσπάσει θριαμβευτικά σχόλια σε πολυάριθμα διεθνή φεστιβάλ χορού ανά τον κόσμο. Έχει σκηνοθετήσει έργα από το ελληνικό και παγκόσμιο ρεπερτόριο, musical, show, συναυλίες, παιδικές παραστάσεις, στις οποίες παντρεύει όλες οι ιδιότητές του με ισχυρό όπλο πάντα την κίνηση. Όπως έχει δηλώσει, ο χορός είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Εμείς να ευχηθούμε ο αέρας που αναπνέει ο Κωνσταντίνος Ρίγος να είναι πάντα φρέσκος, δροσερός και δημιουργικός. Εντάξει, είναι πολύ συμπυκνωμένο. Και όσο πρέπει, δεν χρειάζεται. Εντάξει, παραπάνω. Γιατί είναι και πολλά, βρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω πώς θα προλαβαίνεις, η αλήθεια είναι. Από όλα όσα παρακολούθησα, κοιτάξτε, είναι μαγικές οι στιγμές. Αλλά νομίζω αυτό που κρατάω είναι ότι ζητούμενο είναι να ξεπερνάς τα δικά σου όρια. Δηλαδή, είναι ένα στοίχημα με σένα αυτό. Είναι ένα στοίχημα και για τα δικά μου όρια και για το τι μπορώ να προσεγγίσω κάθε φορά και το τι μπορώ να δω να ανοίγει μπροστά μου. Αλλά είναι και ένα στοίχημα να ξεπεράσουν οι άλλοι τα όρια τους. Δηλαδή, κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι αυτός που έχω απέναντί μου, ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής, ο χορευτής, ο άνθρωπος, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, να βρεθεί σε ένα δημιουργικό χάος, να έρθει σε κόντρα με τον εαυτό δύσκολο του. Δύσκολο το ναι, αυτό, έτσι. Είναι δύσκολο. Είναι μια πρόκληση, και μια δύσκολη δεν είναι όλοι άνθρωποι όχι, όχι, ανοιχτοί. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, ναι. Η οποία όμως είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Γιατί στην πραγματικότητα η τέχνη είναι η επαφή σου με αυτόν που έχεις απέναντι σε μένα που κάνω παραστατικές τέχνες και από εκεί και ύστερα η επαφή σου με το κοινό. Αν διαρρήξεις λοιπόν αυτή τη σχέση με τον απέναντι σου που έχεις, εγώ σκηνοθέτης, χορογράφος ή οτιδήποτε, τότε θα διαρριχθεί και η σχέση με το κοινό και θα δημιουργηθεί αυτό το ρήγμα που θα είναι η επικοινωνία και η ανάμνηση που θα δημιουργήσει στους άλλους. Ο χορός μπήκε τυχαία στη ζωή σου, είχες περιβάλλον που θα μπορούσε να τον μπολιάσει ή τελείωσε? Όχι, μπήκε τυχαία. Κοίταξε, εμένα μου άρεσε να πηγαίνω σε δίσκο εκείνη την εποχή, να χορεύω τα καλοκαίρια κυρίως στις διακοπές μου και ήταν κάτι που μου άρεσε, ήταν κάτι που ήταν φυσικό σε μένα, αλλά ως εκεί. Από εκεί και ύστερα, ως ένα στο σχολείο, μου άρεσε να ασχολούμαι με τους διάφορους θεατρικούς, μουσικούς κτλ. Συλλόγους. Μέχρι είχα τραγουδήσει κιόλας. Όπως δεν το έκανα πολλές φορές. Και μετά από εκεί και ύστερα, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, κάποια στιγμή ήρθε η ιδέα. Βρέθηκα μάλλον να. Μια και δεν υπήρχαν πολλοί άντρες χορευτές εκείνη την περίοδο, να χορέψω σε μια παράσταση. Και αισθάνθηκα ξαφνικά ότι αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Ήταν και λίγο ταμπού τότε, δεν ξέρω τώρα σε πόσα χρόνια πριν πας. Εντάξει, ήταν λες τα 90's. Δεν ήταν και πολλοί άντρες που ασχολιόντουσαν. Τα 90's δεν ήμασταν πάρα πολλοί και σίγουρα δεν ήμασταν τόσο καλά εκπαιδευμένοι όσο είναι οι χορευτές τώρα. Δηλαδή, βλέπω τώρα στην παράσταση που κάνουμε τώρα στην Λυρική Σκηνή, συμμετέχουν στο κομμάτι μου σπουδαστές τριτοετής από την Κρατική Σχολή Χορού, τις οποίες αποφύτησα και είμαι και πρόεδρος πια, ούτε φανταζόμουν κι αυτό. Και από τη Σχολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και βλέπω το πόσο ταλέντο έχουν τα νέα παιδιά, πόσες δυνατότητες έχουν, πόσο διαφορετική είναι η τεχνική και πώς έχει εξελιχθεί. Οπότε αυτό μου δίνει εμένα ένα, ξέρεις,
βλέπω αυτό το gap των γενναιών, ας πούμε. Σε απασχολούσε ποτέ, επειδή κάνεις και εσύ πολύ μεγάλα άλματα, δηλαδή και σε διαφορετικούς χώρους. Νομίζω οι σπουδές είναι ο χορός, τα άλλα κομμάτια είναι, είσαι λίγο αυτοδίδακτος, ναι, ή όχι. Ήρθαν μέσα από το χορό. Δηλαδή ξεκίνησα να κάνω χορό, μέσα από το χορό ανακάλυψα τη σκηνοθεσία, μέσα από τη σκηνοθεσία ανακάλυψα την σκηνοθεσία μουσικών βίντεο, μέσα από το μουσικό βίντεο ανακάλυψα το σόου, μέσα από το σόου ανακάλυψα και ανακαλύπτω. Σε απασχολούσε ποτέ ότι μέσα από αυτή τη διαδρομή θα δεχόσουν και την αμφισβήτηση και θα λέγανε και του κάθε χώρου ότι τώρα πώς έρχεται αυτός και μπλέκεται στα πόδια μας. Η αλήθεια είναι πως δεν το σκέφτηκα ποτέ, όπως δεν σκέφτηκα και πολλά πράγματα όταν ξεκίνησα να τα κάνω. Βέβαια, όταν ας πούμε από το θέατρο και το χωροθέατρο που ήμουν στο Κουθουβέ, βρέθηκα να αρχίσω να ασχολούμαι και με τη μουσική και να κάνω μουσικά βίντεο και να ασχολούμαι με τραγουδιστές, ήταν μια σκέψη η οποία ήταν πολύ όρημα μετά από πολύ διαδικασία, μέχρι γκάλωπ έκανα. Συζητήθηκε πολύ τότε. Συζητήθηκε γιατί πολύ, και εγώ σε αυτό το χώρο σε έχω παρακολουθήσει και σε όλα αυτά. Σε έχω δει, ας πούμε, σε συνεργασία με την πολύ αγαπητή Πέγγι Ζήνα. Ναι, που ήταν η πρώτη. Και ο Ρίγος θα αναλάβει να κάνει τα βίντεο κλιπ ή να σκηνοθετήσει. Ναι, ήταν μαγαζί. Ήταν η στιγμή που και εγώ το είχα ανάγκη για να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι. Αλλά και ήταν και μια ανάγκη για να εξωτερικεύσω κάποια άλλα πράγματα που είχα μέσα μου. Δεν θεώρησες ότι ανήκει σε ένα χώρο π.χ., ας πούμε, λέω ρε παιδί μου, ότι εγώ δουλεύω για το Μέγαρο Μουσικής ή για το Φεστιβάλ Αθηνών ή τη Επιδαύρου και ξαφνικά, ας πούμε, πάμε σε ένα άλλο. Όταν ορίμασα, αυτό δεν υπήρχε πια. Στην πορεία μου, μέχρι να το κάνω, ήταν πολλές φορές που μου είχαν γίνει κάποιες προτάσεις και δεν το αποφάσιζα. Όταν όμως αισθάνθηκα ότι είμαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου, μέσα στα πλαίσια που είναι ο καθένας ξέρει το δρόμο του, έτσι. Όταν είχα κατακτήσει αυτό που θέλω να κατακτήσω για το θέατρο και το χορό, σκέφτηκα ότι είναι μια στιγμή να δω και κάτι διαφορετικό, το οποίο θα απελευθερώσει και δικές μου άλλες δυνάμεις, άλλη ενέργεια, είναι άλλη επικοινωνία. Για μένα ήταν πολύ μεγάλο σχόλιο το ότι ασχολήθηκα με τη μουσική, διότι άλλαξε τελείως ο τρόπος που επικοινωνούσα με τον κόσμο. Είναι τελείως άλλη δυναμική κάποιο που βλέπει μουσικά βίντεο, κάποιο που βλέπει συναυλίες, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς και τα σήματα που περνά σε αυτού του θεατέ είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Βέβαια το κοινό είναι ίδιο. Δεν υπάρχει διαφορετικό είναι κοινό. Είναι ίδιο κοινό. Ναι, είναι ίδιο το κοινό. Μπορεί να υπάρχουν. Είναι ίσως είναι ίδιο κοινό το οποίο όμως μπορεί να κρίνει τον Κωνσταντίνο Ρίγο τώρα. Τώρα τι θέλει και πάει και τα κάνει αυτά, ας πούμε. Κοίταξε, μπορεί στην αρχή με έκρινε. Να υπάρχει, ας πούμε, ένα είδος υποκρισίας. Στην αρχή να μπορεί να με έκρινε, αλλά στην πραγματικότητα βλέποντας την πορεία και πόσο πολύ μέσα σε αυτό. Εγώ ξέρω τι έχω. Ένα χαρακτηριστικό που έχω είναι ότι όταν μπαίνω σε κάτι, γίνομαι αυτό το κάτι. Θέλω δηλαδή να είμαι, να το πιστεύω πραγματικά και θέλω να το υποστηρίξω 100%. Οπότε με αυτή την έννοια. Άρα δεν έχεις τον ενδιασμό ότι αν ακούσεις και κάτι στα σχόλιο, όχι, έχω πάρει μια απόφαση, είναι η απόφαση αυτή. Δεν θα αλλάξω την άποψη επειδή οι άλλοι θα ήθελαν να το αλλάξουν. Πώς το κάνεις αυτό και απομονώνεις? Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μάλλον του χαρακτήρα μου στοιχείο. Και οι κακές κριτικές που έχω λάβει και πράγματα που έχουν πει για μένα. Κάπως, ξέρεις τι, στην πραγματικότητα η πορεία συνολική σε χαρακτηρίζει στο τέλος. Οπότε. Αλλά δεν είσαι τόσο μεγάλος και αυτά έχεις ξεκινήσει και τα κάνεις αρκετά χρόνια. Ναι, θέλω αυτό, να σου πω, φάνηκε ότι εσύ χαράξεις το δικό σου δρόμο και κάπου έχεις κλείσει και τα αυτιά και θεωρείς ότι θα δοκιμάσεις και γιατί εσύ το θέλεις και να το πω, το γουστάρεις και θα το κάνεις. Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Ήθελα να έχω διαφορετικές εμπειρίες και ήθελα να έχω διαφορετικές. Για μένα το πιο σημαντικό, αυτό που σου είπα και στην αρχή, είναι τι λέμε εμείς οι δύο. Τι λέμε εμείς οι δύο, τι λέω και εγώ με το κοινό. Τι λέω εγώ με τους άλλους που είναι απέναντί μου. Αν λοιπόν λύσεις αυτό το θέμα ότι θες να επικοινωνείς με περισσότερο κόσμο, όσο περισσότερο κόσμο μπορείς, να φτάσεις αυτό που θέλεις σε όσο περισσότερο κόσμο μπορείς, τότε είναι καλό να μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα τα μέσα. Εγώ έχω τα εκφραστικά μέσα για να τα χρησιμοποιήσω. Οπότε θεωρώ άδικο για τον εαυτό μου να εγκλωβιστώ σε κάτι που θα ήταν ένας δρόμος που θα ήθελαν κάποιοι άλλοι. Σε ρωτήσω κάτι. Τώρα πριν από λίγο κάναμε ένα θέμα που έχει ανοίξει πάλι και περιμένουμε να δούμε την έκβαση για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Να έρθει και εδώ και να δοθεί ευκαιρία στα ομόφυλα ζευγάρια να κάνουν πολιτικό γάμο για να λυθούν και διάφορα άλλα προβλήματα και θέματα που έχουν και με παιδιά και τεκνολογίες. Με όλα, και όλα. Και συζητούσαμε αν η κοινωνία είναι έτοιμη γι' αυτό και αν πρέπει να προχωρήσει
η πολιτεία, την κοινωνία σε αυτό. Ακόμη και αν μια μερίδα δεν είναι έτοιμη. Ναι, στην τέχνη υπάρχει μια πιο μεγάλη ελευθερία και λέμε αυτό είναι πρωτοποριακό. Ναι. Ωραίο θα ήταν να το λέγαμε και για την κοινωνία. Ναι, αυτό θέλω λίγο να σταθούμε εδώ. Νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι μόνο σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι σε όλα τα θέματα, νομίζω ότι η κοινωνία, η πολιτεία μάλλον, η πολιτική, οφείλει να προχωράει βήματα μπροστά. Να αλλάζει δηλαδή την κοινωνία, ακόμα και αν αυτό είναι επώδυνο και για την ίδια την πολιτική. Γιατί συνήθως αυτό που δεν προχωράει τελικά είναι ότι ένας πολιτικός φοβάται το τι θα μπορούσε να συμβεί. Κόστος, ενδεχομένως. Το κόστος, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι οι κοινωνίες είναι έτοιμες να αλλάξουν. Όλες οι κοινωνίες είναι έτοιμες να αλλάξουν. Απλώς χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος που θα τις οδηγήσει στην αλλαγή. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει. Το κέρδος που έχουμε στον 21ο αιώνα και στην περίοδο που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια είναι ότι γινόμαστε, τουλάχιστον στη Δύση, πιο ανθρώπινοι. Θέλουμε να γίνουμε πιο ανθρώπινοι. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, όλων των διαφορετικών. Ας το πούμε διαφορετικό, δεν είναι, γιατί όλοι οι άνθρωποι διαφορετικοί είμαστε μεταξύ μας. Πρέπει να σεβόμαστε το δικαίωμα του κάθε ενός να ζήσει όπως θέλει. Mm-hmm. Και να έχει και τις απολαβές που οφείλει να παίρνει από την κοινωνία. Άρα ναι, πρέπει να γίνουν τα βήματα και πρέπει να γίνουν σωστά. Mm-hmm. Κωνσταντίνε, εσένα τι σε θωράκισε σαν παιδί για να χτίσεις αυτό το χαρακτήρα και αυτή την προσωπικότητα? Ένα, νομίζω, υγιές οικογενειακό περιβάλλον. Εννοώ δηλαδή μεγάλο σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν αρκετά συντηρητικό, μια κανονική κοινωνία. Μια κανονική κοινωνία εννοώ. Μια οικογένεια. Μια κανονική οικογένεια, η οποία δεν είχε. Ήταν αυτό που λέμε δουλειά, σπίτι, τηλεόραση, λίγο θέατρο, αυτά. Έχω την εντύπωση όμως, διαβάζοντας έτσι μερικά στοιχεία στο βιογραφικό σου, ότι ήσουν σε ένα περιβάλλον που ήταν, είχες χάσει τον μπαμπά στην απώλεια, ναι, αλλά είχες πολύ στήριξη γυναικείου πληθυσμού στην οικογένεια. Ισχύει αυτό. Ήτανε, μεγάλωσε σε μια μητριαρχική κοινωνία, το οποίο αυτό είχε, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά μου δόθηκε και από τη μητέρα μου και από τις αδελφές της η αγάπη που χρειαζόμουν σαν στήριξη. Νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν στήριξη. Δεν έχουν δεν θέλουν άντρα, γυναίκα. Δηλαδή, πόσο παιδιά είναι συνδεδεμένα με τη γιαγιά τους πιο πολύ από τους γονείς τους. Εννοώ δηλαδή ότι στην πραγματικότητα όταν έχεις ένα περιβάλλον που σε στηρίζει, εγώ ήμουν και από το πρώτο παιδί στην οικογένεια, από όλα τα παιδιά, οπότε είχα αυτή τη στήριξη που θα χρειαζόμουν για να αισθάνομαι ασφαλής. Και όταν μεγαλώσεις με μια ασφάλεια και όχι με κάποιο αποθυμένο, δεν είχα αυτό το μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις το άλλο, μην. Νομίζω ότι μετά είσαι πιο γενναιόδωρος και εσύ απέναντι στους άλλους. Σε παρότριναν να δοκιμάζεις. Ναι. Δεν με παρότριναν, δεν μου λέγανε τίποτα. Τίποτα. Δεν μου λέγανε μην κάνεις αυτό. Εντάξει, πέρα το τα δύο-τρία μη που θα έλεγα κι εγώ ως γονέας, αν είχα παιδί. Θα το σκεφτόσουν αυτό ποτέ? Όχι. Όχι. Ναι. Δεν είναι κάτι που θα το σκεφτόμουν, όχι. Πες μου λίγο για τις δουλειές αυτές που αναμένουμε. Λοιπόν, να δούμε. Τι αναμένουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε στην Εθνική Λυρική Σκηνή την παράσταση Three Rooms, τρία δωμάτια, το οποίο είναι ένα τρίπτυχο χορού. Για μένα είναι, επειδή λέμε τι σημαίνει ιστορία και τι κάνουμε, είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές, θεωρώ, στην καριέρα μου, όχι για το έργο το δικό μου, αλλά γιατί καταφέραμε με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με τον Γιώργο τον Μπουγκεντάκη, καταφέραμε να φέρουμε δύο από τους πιο σημαντικούς χορογράφους του προηγούμενου αιώνα, τον Χάτ Ναχαρίν και τον Γιρι Κίλιαν, που είναι σαν να λέμε δύο τεράστιοι δρόμοι στο χορό, και να συμπράξουν για πρώτη φορά με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οπότε αυτή η εμπειρία που θα εισπράξει ο θεατής από αυτά τα τρία διαφορετικά έργα νομίζω είναι μοναδική. Κοίτα, ο χορός είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κρίνω, γιατί είναι κάτι που με μαγεύει πάρα τέχνη. Πολύ. Ναι, πραγματικά. Και μπορεί να σα έχω κλάψει δηλαδή σε παράσταση προσφάτως. Ελπίζω να ήταν δικιά μου. Δεν είχα δει τώρα τελευταία. Να σου πω την αλήθεια, ήταν στη Λυρική, ήταν του Φωνιαδάκη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή. Που ήταν αυτό το κριτικό στοιχείο μέσα στο σύγχρονο χορό. Λοιπόν, και τώρα που βλέπω εδώ αυτά τα πλάνα που μας έχεις δώσει από αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι το κομμάτι, αυτό το πλάνο που βλέπουμε είναι από το κομμάτι που κάνω εγώ, που είναι με τα παιδιά από τις δύο επαγγελματικές σχολές.
Αφού λοιπόν έχεις την έκφραση και από το χορό και από το θέατρο, και πώς το διαχωρίζεις? Άλλο είναι να έχεις το λόγο, άλλο είναι να είναι μόνο το σώμα, άλλο είναι κάτι διαφορετικό. Τα εκφραστικά μέσα είναι τα ίδια. Δηλαδή, σίγουρα ο ηθοποιός έχει τη φωνή, αλλά το σώμα του δεν είναι εκτός της φωνής, δηλαδή είναι ένα μέρος. Οπότε για μένα είναι ουσιαστικά ένας ίδιος κώδικας. Απλώς σίγουρα είναι πιο εύκολο ως χορογράφος που είμαι να λειτουργήσω με τον χορό, δηλαδή να είναι πιο φυσιολογικό αυτό που γίνεται, ενώ στο θέατρο η διαδικασία είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με τον ηθοποιό. Χαζεύω την εικόνα, πραγματικά τη χαζεύω, γιατί έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και σαν χώρα στο κομμάτι του χορού. Είναι δηλαδή, τους χαζεύεις τώρα τους χορευτές και εδώ. Είναι οι διαφορετικές γενναίες. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη όλη και, σε όλο τον κόσμο, οι χορευτές που φεύγουν, τελειώνουν τις σχολές μας, φεύγουν και δουλεύουν σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή σε όλες τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης έχουμε Έλληνες χορευτές. Και εσύ είχες όνειρο να φύγεις ποτέ έξω? Το είχα στην αρχή. Όταν ξεκίνησα, ήθελα να φύγω. Δεν έφυγα, κάτι με κράτησε πίσω. Και... Περίεργο. Θα μου επιτρέψεις. Δεν έφυγα, δεν πήρα την απόφαση. Ήταν να πάω στη Νέα Υόρκη να συνεχίσω τις σπουδές μου και να δω τι θα κάνω. Σκεφτόμουν. Αλλά τελικά έμεινα εδώ. Ήταν η τότε η περίοδος που ξεκίνησα την Οκτάνα. Είχα κάνει την πρώτη παραγωγή. Είχα κάνει το Δάφνης και Χλόη. Πήρα ένα κρατικό βραβείο χορού. Ήταν και η στιγμή τέτοια. Είχα πάρει ένα κρατικό βραβείο χορού και ξαφνικά άνοιξε ένας δρόμος εδώ. Το οποίο θεωρούσα ότι αν φύγω εκείνη τη στιγμή μπορεί και να κλείνει, να τον έχανα. Ξέρεις, είναι τρένα αυτά. Σε ποιο τρένο θα μπεις. Όσες φορές το έχω ξανασκεφτεί, θα ήθελα να είχα την πιθανότητα να ζήσω άλλη μια ζωή. Αλλά με συνείδηση της προηγούμενης, για να δω αν θα έκανα άλλες επιλογές. Αλλά δεν είμαι καθόλου δυσαρεστημένος από τις επιλογές που έχω κάνει. Σου έχει μείνει κάτι, έχεις κάτι αποθυμένο, κάτι που το έχεις για παρακάτω? Όχι. Δεν έχω αποθυμένα και δεν τα είχα ποτέ τα αποθυμένα. Ούτε όταν δεν είχα κάνει μουσική, δεν είχα κάνει τηλεόραση, τίποτα από όλα αυτά. Δεν ήταν κάτι που θα ήθελα να το κάνω. Θα ξανάβαινες στη διαδικασία πάλι να μπει σε ένα τηλεοπτικό σοου? Ναι, τώρα. Πού ήταν? Ήταν στο Show You Think You Can Dance. Ναι, ήταν στην Επιτροπή. Είχε να κάνει με το χορό. Τώρα κάνω το The Mask Singer, ας πούμε, που κάνω την καλλιτεχνική διεύθυνση σε όλο το σοου. Α, κάνεις αυτό? Ναι. Κάνω αυτό και είναι κάτι που μου αρέσει πάλι. Είναι κάτι διαφορετικό και εξωστρεφές. Γενικά θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκεις πράγματα τα οποία να εκτονώ σε αυτή την περίοδο πια που ζούμε, που είναι μια δύσκολη περίοδος, με πολλά χτυπήματα από παντού. Κυρίως χτυπήματα που μας κάνουν να αμφισβητούμε το ότι είμαστε άνθρωποι με έναν τρόπο και το ότι τα πιάνει τα συναισθήματά μας απέναντι στον κόσμο. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις πράγματα που σου δημιουργούν μια εξωστρέφεια και μια. Ένα κέφι για να είσαι κάπου. Για κάποιους τηλεόραση είναι συνυφασμένη με έναν τρόπο να κάποιος που είναι σε ένα επάγγελμα να βγάλει και κάποια χρήματα. Νομίζω το έχεις δει έτσι? Ναι, όλη η δουλειά είναι αυτό. Πρέπει να βγάλεις κάποια χρήματα για να ζήσεις. Τώρα αν κάνεις τηλεόραση, αν κάνεις θέατρο ή αν κάνεις... Έχει περισσότερα θεωρητικά χρήματα τηλεόραση από το θέατρο, γι' αυτό το ρωτά. Εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι το κριτήριο. Δεν είναι το κριτήριο αυτό. Δηλαδή, δεν θα έκανα κάτι που δεν μου αρέσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν θα έμπαινα κάπου που να θεωρήσω ότι δεν θα μου αρέσει. Είτε ήταν λίγα τα λεφτά, είτε ήταν πολλά τα λεφτά. Πότε θα έρθουμε για την παράσταση αυτή? Η παράσταση ξεκινάει 18 του μηνός, είναι η πρεμιέρα. Είναι 4 back-to-back παραστάσεις. 18, στο 20, Σταύρος Νιάρχος. 21 και 22 στο Σταύρος Νιάρχος. Νομίζω ότι όποιος έρθει να δει αυτή την παράσταση, πραγματικά θα πάρει μια πλήρη εικόνα για το τι είναι ο χορός σήμερα. Κωνσταντίνε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Πραγματικά. Και σε χάρηκα που λένε. Ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Αυτά τα τυπικά. Αυτά τα τυπικά, ναι. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Τώρα ήρθα. Εδώ είμαι. Καλώς. Τόση ώρα που είσαι. Λίγο δίπλα, νομίζω είχε ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Εννοείται πως είχε. Τώρα, μας μένει λίγος χρόνος να κλείσουμε εύθυμα. Είναι και Παρασκευή. Η Μέρη Αργυριάδου έχει πολύ νόστιμες ειδησούλες. Και πάμε λίγο προς τα εκεί. Έλα, Μέρη.
και νόστιμες και γευστικές, παρασκευιάτικες. Θα πάμε στη δίκη που βασανίζει τους πάντες. Έχουμε το update το σημερινό. Και μιλάω φυσικά για τη δίκη του Johnny Depp με την Amber Heard. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Για αλλού το πήγαινα εγώ. Κατευθείαν. Ναι, ναι. Για πάμε. Θα σας πω ότι συμβαίνει το εξής. Οι fans κάνουν ουρές για να παρακολουθήσουν έστω και λίγο ένα κομμάτι της δίκης ή να δουν να μπαίνουν στο δικαστήριο ο Johnny Depp, ο αγαπημένος Johnny Depp και η Amber Heard. Τώρα, έχουμε την κυρία αυτή, η οποία δήλωσε πως έχει πληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ $30,000 μέχρι στιγμής για να βρίσκεται έξω από τη δικαστική αίθουσα. Μιλάμε για τη Σάρον Σμιθ, η οποία είναι 52 χρονών, φρέσκο χωρισμένη, η οποία πηγαίνει κάθε φορά που γίνεται δίκη από τη Βιρτζίνια στο LA. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πληρώνει και τα αεροπορικά της, πληρώνει και τη διαμονή της και το φαγητό της. Και ούτε λεφτά. Λίγο ούτε πολύ 10.000 έχει δώσει μέχρι στιγμής, παιδιά. Και έχουν ακριβήνει και οι βενζίνες, όπως βλέπετε. Η κυροζίνη έχει ακριβήνει και η βενζίνη. Η κυρία αυτή δεν το υπολογίζει. Δεν πληρώνουν όμως για να δουν. Υπάρχει κόσμος και κάνει αυτή τη διαδικασία και ακολουθεί αυτό. Ολόκληρες από φανς, κυρίως του Johnny Depp, γιατί να πούμε ότι οι περισσότεροι που βρίσκονται έξω από τη δικαστική αίθουσα είναι φαν του Johnny Depp. Όμως αυτό επιτρέπεται. Την αίθουσα. Όχι, εννοείται. Όχι. Απ' έξω σου λέει ξεροσταλιάζουν. Ξεροσταλιάζουν. Αυτό. Αλλά δίνουν πάρα πολλά χρηματικά ποσά για την απόσταση. Δεν μένουν όλοι στη Βιρτζίνια που γίνεται το δικαστήριο. Φανατισμένοι φάντζ είναι αυτοί τώρα. Δεν είναι, Justice for Johnny βλέπουμε τα κορίτσια. Τώρα πάμε παρακάτω, να σας πω... Για να προχωρήσουμε, πάμε κανές. Να πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη, όσο ζω μαζό. Εννοείται. Βλέπουμε εδώ τα πλάνα, ηθοποιός κάπως, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος πρωταγωνιστεί σε μια ταινία μικρού μήκους που έχει τον τίτλο «Στο θρόνο του Ξέρξη». Μιλάμε για μια ταινία της Εύης Καλογυροπούλου, όπου μιλάει για ένα δυστοπικό σύμπαν, όπου θα απαγορεύονται τα αγγίγματα. Βλέπουμε κάποια πλάνα από την ταινία και θα βρεθεί στο φεστιβάλ των Κανών, παρακαλώ. Μαριέλα, ετοιμάσου. Ναι. Μαριέλα, ετοιμάσου. Μακάρι, να τη δούμε. Θα τον δει, θα δείξει τον Μαζονάκη από κοντά. Για να το μοιραστούμε τώρα με τους τηλεθέτες που μπορεί να μην το έχουν ξανακούσει. Και η ταινία του αγαπητού φίλου του Πάνου του Κούτρα, Ντόντο, και που πρωταγωνιστεί και συμμετέχει η Μαριέλα, θα είναι επίσης στις Κάνες. Έλα. Μέρη μου, πάμε Ελλάδα, παρακάτω, Ελλάδα, πάμε πάντως. Λίγο στα πριγκιπικά. Πάμε στο Βίλιαμ, τον αγαπημένο μας πρίγκιπα Βίλιαμ, ο οποίος θυμίζει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό την μανούλα του, την Νταϊάννα. Γιατί τώρα έγινε όλο αυτό? Γιατί έχουν κάνει μια επίσκεψη μαζί με τη σύζυγό του στα πλαίσια της περιοδίας του στη Γλασκόβη, όπου επισκέπτονται διάφορα ιδρύματα που αφορούν γυραιότερους κυρίους και κυρίες που έχουν χαμηλό εισόδημα. Και στα πλαίσια της επίσκεψής του βλέπουμε ότι αγκάλιασε ένα συνταξιούχο από τη Σκωτία. Ναι, παιδιά, και αυτό είναι τελώς Νταϊάννα, έτσι. Είναι τελώς. Αυτό το άγγιγμα, το να προσιτεί, να είναι ταπεινή, αυτό ακριβώς. Και αν θυμάστε, το είχε κάνει και με ένα ασθενή που είχε AIDS. Βέβαια, ναι. Είναι η τεράστια ιστορία τότε. Και να πούμε ότι από εδώ και στο εξής, φουντώνουν δηλαδή οι φήμες ότι ακολουθεί τα βήματα της μητέρας του, γιατί θέλει να γίνει και πιο λαοφιλής. Ότι δηλαδή παίρνει και το. Πάει προς τα εκεί, όχι το θέλει, λόγω του ότι θέλει να γίνει περισσότερο δημοφιλής. Πάμε τώρα σε κάτι τελείως δικό μας, για να κλείσουμε πολύ ωραία. Σπαρταριστά και γευστικά. Πάμε στην Κένταλ, πάμε λίγο στην αγαπημένη οικογένεια. Πάμε και δείτε λίγο πώς κόβει το αγγούρι, Κένταλ. Και πείτε μου, το κόβει καλά ή όχι, θεωρείτε? Όσοι μαγειρεύετε, εν πάση περιπτώσει. Το χέρι το έχει από πάνω, το έχει η μάνα κοιτάει με απόγνωση. Κόβει λίγο έτσι. Η μάνα είναι σε απόγνωση γιατί σου λέει τόσο καιρό, κορίτσι μου, εγώ αυτά σου έμαθα. Να κόβεις έτσι τα λαχανικά. Δεν νομίζω τώρα ότι εκεί είχαν επικεντρωθεί. Ναι, πραγματικά δεν νομίζω να τις έμαθε και τίποτα που έχει να κάνει με τον νοικοκυριό. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι τους έμαθε και το νοικοκυριό η μανούλα. Θα σας πω γιατί. Γιατί πιστεύω ότι από εκεί ξεκίνησε όλο το έργο το δικό τους, μέσα από το σπίτι. Εσύ τώρα δηλαδή θεωρείς από αυτό που βλέπουμε ότι έχουν μάθει. Βέβαια, τα κόμματα ξέρουν, φαίνεται. Νομίζω ότι είναι ένας νέος τρόπος κοπής και ότι εμείς είμαστε άδικοι μαζί της. Μέχρι και εγώ το κόβω καλύτερα. Συγγνώμη κιόλα, αλλά δεν το κόβω έτσι. Δεν μπορώ να κόψω έτσι από κάτω. Γιάννη, είμαι σίγουρη. Αχ, Μέρη, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, φωνές το αυτή μου, φωνές. Λοιπόν, πάμε για το μεγάλο δώρο του σταθμού.
Διεκδικήστε το πεζό 208 έκδοση like. Με ποιο τρόπο παρακαλώ αυτό το αυτοκίνητο κούκλα. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999. Αφήστε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Αλλιώς στείλτε SMS γράφοντας open και ενώ ονοματεπώνυμο στον ίδιο πενταψήφιο. Η κλήρωση 26 του Ιουνίου. Έχουμε νικητή. Μόλις επιστρέψουμε από το break, ναι, έχουμε τον μεγάλο νικητή ή την μεγάλη νικήτρια του υπέροχου Vivo Move Sport Smartwatch της Garmin. Σε πολύ λίγο. Για το quiz. Πήγαμε λοιπόν. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στη σκηνοθετάρα μας, το Βάνια. Χρόνια πολλά. Έτσι, χρόνια πολλά, να μαζίσεις. Βάνια, Βάνια, πολλά πολλά φιλιά. Ξέρω, κόβετε τούρτα πάνω μας, μας έχετε αφήσει απ' έξω, αλλά εμείς όμως θα δώσουμε το νικητή, νικήτρια του quiz. Έχουμε νικητή και είναι ο λογαριασμός στο Instagram FZanoud. Δεν γνωρίζουμε το πραγματικό όνομα, έχει μιλήσει με την παραγωγή όμως. Θα της σταλθεί το δώρο, φαντάζομαι. Καλοφόρετο. Και επανερχόμαστε την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια, συνεχίζω. Ταξίδι. Παραστείλουμε την δρομή. Γιατί είμαστε και πολλοί έτσι γυμπάριδες. Βέβαια. Λοιπόν, μην είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο για σήμερα ή να αποχαιρετήσουμε να πούμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο ηλιόλου στο καλοκαιρινό. Αγκαλιά να γεμίσετε μπαταρίες. Έλα, έρχομαι από εδώ. Γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Μετά από όλα όσα έχουμε σήμερα, Παρασκευή και 13 όμως. Μια χαρά κύλησε η εκπομπή. Λοιπόν, να σταματήσει ο ήχος το αυτί μου, παρακαλώ, για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα, να περάσετε όμορφα. Μέρα μεσημέρι στις 2 εδώ πέρα, συντονισμένοι όλοι. Πάρα πολύ σωστά. Πήγαμε. Sunday, Sunday.